gentlemen. Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο το πλανήτη! Το νούμερο ένα πρωινό! Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι ο σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με έναν Ιάπωνα. Τι να σου λέει. Χρόνια πολλά. Χριστός, ονονός. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, αγώνα, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, την πλάτη της, καλέ. Το 109, στην πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, δεν θα πω το. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της OKFM Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα, ήρθε επιτέλους και η Παρασκευή. Έτσι, ήρθα με φόρα, ρε παιδί, με φόρα. Έκανε πίσω και ήρθε μπροστά στο μικρόφωνο, έτσι. Και μίλησα. Σαν να τρέχει, τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις, πώς είσαι, ρε παπίλα. Αχ, παιδιά, σήμερα έχω ένα πονοκέφαλο του ματιού. Του ματιάσματος, ρε παιδί, με τον πονοκέφαλο. Αυτό το βαρύ. Αυτό που σε πονάνε τα φρύδια σου, σε πονάει το φρύδι. Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Έλα. Σε πονάει το φρύδι σου πάνω από το μάτι. Το κόκαλο. Το κόκαλο. Όταν σε πονάει και το κόκαλο, λέγει η γιαγιά μου, ματιασμένη είσαι. Μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω πως με γυροφέρνει και τίποτα, γιατί όλος ο κόσμος είναι άρρωστος, παιδιά. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα. Ξέρω ένα ξεμάτιασμα. Δεν θέλω. Γιατί? Γιατί δεν θα είναι σοβαρό. Είναι ωραίο. Δεν θέλω. Ναι, αλλά θα σου το πάρει το μάτι. Πες το θα μου. Σου φύγει το πόνος από το φρύδι. Θα μου το πάρει το μάτι. Θα στο πάρει και θα το σηκώσει. Πες το μου. Λοιπόν, μαύρος κόκορας με κόκκινο λυρί. Όλο. Και αυτός που σε μάτιασε να πάει να. Έλα, σε παρακαλώ, ρε παιδί μου. Μην το κόβεις, ρε. Μην το κόβεις. Δεν θα το έλεγες. Κουνήσου λίγο. Το πατέρι μου δεν το έχω πει όμως. Ωραία, σήκω, πάμε στο άλλο ξεματιασμά. Σήκω και πες είμαι ματιασμένος. Ναι, αυτό το ξέρω, μου το έχουν κάνει. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καταλαβαίνεις. Όπως καταλάβετε, ακόμα μια μέρα ξεκινάμε με γκρίνια. Κάντε ένα κόμπο, εσείς που ξέρετε να ξεματιάζετε τουλάχιστον. Νομίζω ότι με γυροφέρνει κάτι. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση έχω. Μήπως σε γυροφέρνει κανένας ιός. Καμιά ίωση, κάτι που έχει πονοκέφαλο. Τώρα που είσαι λίγο μιλφ. Ή σε γυροφέρνουνε, καταλαβαίνεις. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή μόνο τις μιλφάρες είναι τώρα η περίοδος που πιάνει η ίωση. Άντε πάλι. Πάμε πάλι μέχρι. Τώρα που είσαι μιλφ, ο ιός σε γυροφέρνει. Ναι. Είμαι άντρες η μικρή σε ηλικία. Ω Χριστέ μου, πρωί-πρωί δεν θα συνεννοηθούμε. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον Γιώργο σήμερα. Δυστυχώς έτσι θα πάει όλη η εκπομπή, παιδιά, μέσα να συνεννοηθεί. Εν πάση περιπτώσει. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εμείς είμαστε εδώ. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Το Σοκαφέ Morning Show, συγγνώμη, ξεκινάει αμέσως τώρα. Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα, ματιασμένη. Αν κάνετε έναν κόπο, παιδιά, σας παρακαλώ, για μένα κάντε το. Ευαγγελιό, παιδιά, Ευαγγελιό είναι το όνομά μου. Ευαγγελία την βαφτίσανε. Λοιπόν, κάντε έναν κόπο, σας παρακαλώ, για να βγει αυτό το τετραωράκι όμορφα. Έχει κίνηση στους δρόμους της Χαλκίδας για Παρασκευή. Για 6,5-7 παρά είχε αρκετή κίνηση. Έλα. Όλοι πήγαιναν με 10 χιλιόμετρα, αλλά είδατε story δεν έκανα. Είμαι καλός άνθρωπος, δεν ξανά έκανα. Ναι, γιατί πας και βάζεις κουλί. Αργείς που αργείς. Ναι. Πας και την ώρα. Δηλαδή παραπέντε στον δρόμο δεν γίνεται, θα πρέπει να σου ήδη εδώ. Εδώ ήμουνα. Σήμερα ήμουν εδώ και χθες εδώ. Ναι. Κάθε μέρα εδώ είμαι εγώ. Ναι. Εσύ είσαι που αργείς ναι. και σε παίρνει ο ύπνος. Είσαι σταματήσει τα κοινό και σου φύγαν οι βιταμίνες. Μου φύγαν οι βιταμίνες, ναι. Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber και 22-210-62-700 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Καλημέρα. Και σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Θεόδωρο, στην Θεοδώρα που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν. Ναι, σήμερα γιορτάζουν, όπως γιορτάζει και ο Ζαχαρίας, ο Ζάκης, ο Ζάκης με Ιώτα. Να δω εγώ γιατί δεν ξέρω αν ο Ζάκης με Ιώτα, η Ζαχαρένια, η Ζαχάρου, η Ζαχαρούλα, η Μάρθα. Χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν σήμερα. Είναι με αστερίσκο βέβαια. Κάποια γιορτάζουν, κάποια δεν γιορτάζουν. Είναι του Αγίου Θεοδώρου του Στρατιλάτη σήμερα. Ναι. Αν και την ημέρα αυτή έχει την ονομαστική του εορτή ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα, αν και η πλειονότητά τους γιορτάζει την ημέρα του θαύματος των κολύβων, που αποδίδεται στον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρονα. Κάτσε, περίμενε. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρονας είναι την πρώτη εβδομάδα της νηστείας, δεν είναι η εβδομάδα εκείνη? Πού να ξέρω. Ναι, ρε παιδιά. Τι είναι, ρε παιδιά. Θα μας το πεις ή να πάω στο επόμενο, παρακαλώ. Περίμενε. Είναι... Ψάχνουμε τον Τύρονα τώρα. Όχι, περίμενε. Η εβδομάδα της Τυροφάγου. Η λευκή εβδομάδα. Δεν είναι η πρώτη ή η τρίτη εβδομάδα, είναι από τη 40η. Εκείνη την εβδομάδα γιορτάζει ο Άγιος Θεόδωρος. Μάλιστα.
Αυτό θέλω να σας πω. Τη Στυροφάγου είναι και η εβδομάδα αυτή. Υπάρχουν διάφορα έθιμα και συγκεκριμένα είναι η εβδομάδα μεταξύ της Κυριακής της Απόκρεο και της Κυριακής της Τυρινής. Εντάξει, παιδιά, θα σταματήσουμε να λέμε γιορτές. Λοιπόν, είναι οι μέρες που τρώνε ψάρι, τυρί, γάλα και αυγά. Τότε γιορτάζουν οι πιο πολλοί Θεόδωροι, γιορτάζουν εκείνη τη εβδομάδα. Παίρνει φορά και δεν σταματάει. Σήμερα όμως είναι στρατιλάτη. Εντάξει, ευχαριστούμε. Τα λέμε αυτά, αν τα γνωρίζει ο κόσμος, τα γνωρίζουμε και εμείς. Τα μαθαίνουμε και εμείς. Ωραία, και σήμερα ποιοι έχουν γενέθλια, γιατί σήμερα έχουν γεννηθεί 8 Φεβρουαρίου, πάρα πολλοί κόσμος και δουλειά. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. 22-2-10-62-700, αν θέλετε να πάρουμε τα φιλαράκια σας που έχουν γενέθλια σήμερα. Το προϊστάμενό σας, το αφεντικό σας. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, 22-2-10-62-700. Πριν από αυτό, θέλω να σας πω και να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στην Πινελόπη. Η οποία μας έστειλε μήνυμα χθες στο Messenger και μας ζήτησε, επειδή έχει γενέθλια αύριο. Αύριο. Και περίμενε από την αρχή, ας πούμε, τη σεζόν. Περίμενε πότε θα έρθουν τα γενέθλιά της για να ακούσει και εκείνη ότι ποιο είναι το προφίλ εκείνων που έχουν γενέθλια. Αλλά επειδή πέφτει Σάββατο, έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και θα ήθελε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να, αν μπορείτε να το πείτε το, και το αυριανό προφίλ. Ναι. Και τη είπα, αν γίνεται στις 8. Οπότε να στείλω μια καλημέρα. Θα πω τώρα τα γενέθλια των 7 Φεβρουαρίου, 8 Φεβρουαρίου και αύριο θα πω και μετά θα πω τη Πινελόπη. Ωραία. Άρα σήμερα θα μάθουμε τον 8, τον 9, αλλά μάθουμε και τον 10. Όχι, ρε παιδί. Ό,τι θέλετε. Στο πηγάρι κατούρισαν οι άλλοι. Όχι, θέλετε, παιδιά. Δηλαδή δεν γεννήθηκαν 9 του μήνα. Εγώ και την Πινελόπη το κάνω, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, σήμερα γενέθλια 8 Φεβρουαρίου. Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εγκεφαλικοί τύποι. Άντε. Η αλήθεια είναι ότι έχετε ταλέντο αίσθηκτο και τη γνώμη να προχωρήσετε περισσότερο από τους άλλους. Σαν σύντροφοι, έχετε την ικανότητα να προκαλέσετε τον σύντροφό σας να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί. Κάποια μέρα σίγουρα θα γίνετε πλούσιοι. Ακόμη και αν δεν έχετε καταλάβει το πώς θα γίνει αυτό, θα γίνεται. Σήμερα έχει γενέθλια. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ιούλιος Βέρν, αλλά σήμερα έχει γενέθλια και η Φέη Σκορδά. Α, χρόνια πολλά στο κορίτσι το πανέμορφο. Την είδα και στο Σαρβίλα που τη έκαναν ειδικό αφιέρωμα στο βιντεάκι. Ναι, ναι. Πώς και έτσι. Τώρα με αυτό που είπε δεν ήταν. Έγινε viral παντού. Το πότε είναι γεννήθη, γνωρίζει. Η Σκορδά. Πόσο την κάνει. Η Σκορδά είναι από 78 μέχρι 81. Α, εντάξει, μέσα πέφτει. Πότε είναι. Το 80. Σιγά μην είναι το 80. Το 80 είναι, παιδί μου. Το 79 είναι. Το 80 είναι. Έχει κερδίσει χρονιά σχολείο. Σε ενοχλεί και αυτό, μήπως σου προκαλεί πονοκέφαλο. Άσε με τώρα, γιατί μου έρχεται και τάση για εμετό. Μάλιστα, η εθνική ημέρα προσκόπων σήμερα. Α, ναι, 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 τα προσκόπα. Θέλω να πω το γιο μου στους προσκόπων. Να το πας. Έχεις, άκου να σου πω. Δεν έχω ακούσει ποτέ, δεν είχα ποτέ γνωστό που να έχει το παιδάκι του να έχει πάει στους προσκόπους. Ούτε εγώ. Αλλά του έβλεπα στη Χιλιαδού που ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι, που στείλανε σκηνές, κάνανε παιχνίδια, κατεβαίνανε για παραλία και τέτοια. Και ήταν μια πολύ ωραία. Ομαδούλα, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Ομαδάρχησες, έχει μαζί ομαδάρχες. Τα μωρά πώς τα λένε, κάπως τα λένε τα μωρά. Λυκόπουλα, πώς τα λένε. Ναι, τα λυκόπουλα. Μπράβο, τα μωρά τα λένε έτσι. Μαθαίνεις να δένεις και κόμπους. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, μαθαίνουν να είναι ομαδικοί, να μην είναι καθόλου ανταγωνιστικοί. Μαθαίνουν διάφορα πράγματα στον προσκοπισμό. Εδώ στη Χαλκίδα βεβαίως είναι εκεί πάνω στο προσκοπείο. Ναι, ναι, στο προσκοπείο. Έχουν τρεις θεμελιώδεις αρχές, διάβαζα. Καθήκον προς το Θεό, καθήκον προς τους άλλους, καθήκον προς τον εαυτό μας. Ναι. Και πηγαίνει έτσι. Αλλά το σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχεις δει που παλιά λέγανε, παιδί μου, το προσκοπάκι πέρασε τη γιαγιά απέναντι. Που κάνανε καλές πράξεις μέσα στην ημέρα και παίρνανε μετάλλια κάποτε, τέλος πάντων. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα, τώρα παίρνουν μετάλλια επειδή παίζουν PlayStation. Αν έχετε γνωστούς και αν έχετε πάει τα παιδάκια σας στους προσκόπους, πείτε μας πώς είναι, γιατί σκέφτομαι και εγώ για το μωρό. Και Εθνική ημέρα χαρταετού σήμερα. Σήμερα? Σήμερα τον πετάμε. Αφού δεν είναι, 10 Μαρτίου περιμένουμε. Δεν είναι για μας, είναι για την Αμερική. Ναι. Λοιπόν, το 1833, σαν σήμερα, με διάταγμα της αντιβασιλείας, η δραχμή αντικαθιστάται από τον Φίνικα. Το Φίνικα. Ο Φίνικας. Φεύγει ο Φίνικας, έρχεται η δραχμή. Ναι, το 33. Το 33. Το 33. Από τότε που φτάσαμε το 2002. Λοιπόν, και το 2004, σαν σήμερα, εκλέγεται ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Είχε πάρει τώρα πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους. Είχε πάρει, νομίζω, τότε. Ναι, δεν θυμάμαι τα στατιστικά, αλλά ήταν με τη γνωστή πάρα πολύ ωραία τάκα. Λεφτά υπάρχουν, να πάρουν, να φάμε και κότες. Ναι. Αυτά τα λίγα είχαμε σαν σήμερα. Από τότε που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έφτασε στο Καστελόριζο. Γενικά η ιστορία προχωράει γρήγορα, ρε παιδί μου. Εμείς εδώ σταθεροί, στην καρέκλα μας, η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς δεν είμαστε τόσο, ας πούμε, πώς σου πω, δεν πηγαίνουμε ερχόμαστε τόσο εύκολα. Όχι. Μόνο εγώ. Θα μπορούσα να πολιτικός, κύριε Σικύρη. Ναι, πας και έρχεσαι. Και δεν αλλάζει και στέκη. Δηλαδή, ή σε αυτό θα είναι ή στο άλλο. Εντροπή. Δηλαδή, σε ένα τρίτο καινούργιο. Σε παρακαλώ, κλείσε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη στη φίλη μου, το κορίτσι μου, τη Μάρθα, που ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη και γυρίσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ναι. Εχθές λοιπόν Πέμπτη, ακόμα δεν είχε συνέλθει. Ακόμα? Νιάτα, παιδί μου. Αυτά είναι τα νιάτα. Ξενυχτάς δύο μέρες και κάνεις ένα μήνα να συνέλθεις. Σιγά μωρό, ξενυχτήσατε μια μέρα, ξενυχτήσατε. Όχι, ξενυχτήσαμε. Τρεις μέρες ξενυχτήσαμε. Και Παρασκευή. Αφού Κυριακή γυρίσατε. Ναι, δύο Παρασκευή, μέρες. Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο ήταν όμως. Αλλά δεν έχει σημασία όμως. Μέχρι την Πέμπτη δεν επιτρέπεται να είσαι χώμα. Εμείς μία είδαμε. Έτσι. Ναι, δεν επιτρέπεται. Την άλλη δεν μπορούσαμε να δείξουμε. Ωραία, νεολαία, ε. Πήγατε εκεί με τα πουρά, περάσατε ωραία. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα την αγάπη μου στην Κατερίνα που πάει για δουλειά στη Δροσιά. Καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στη Βασιλική. Προσκοπισμός και κατασκήνωση για το θέμα που συζητούσαμε πριν είναι ότι καλύτερο υπάρχει για τα παιδιά. Είναι απίστευτα πολλά τα πράγματα λέει, που μαθαίνουν και οι αξίες που παίρνουν μέσα από όλα αυτά που μαθαίνουν γίνονται αυτόνομα, μαθαίνουν για την επιβίωσή τους. Θα μπορούσα να γράψω και βιβλίο, λέει η Βασιλική. Καλημέρα. Τόσο πολύ. Στις εκδόσεις Ελίνα. Ναι, αλλά η Μανούλα δεν είναι εκεί δίπλα, κοντά. Αυτό σου λέει, αυτόνομα θέλουν να γίνουν. Ναι, ναι. Η Μανούλα μπορεί να πάρει μια εγκλού σκηνή πιο δίπλα, γιατί πάνε και κάνουν και τα κατασκήνωση. Άλλο η κατασκήνωση. Εκεί είναι. Πάνε το καλοκαίρι. Το ξέρω, μωρέ. Ξέρω εγώ με την κατασκήνωση δεν μπορώ. Τι θα πάθουνε. Άμα το πιάσει πονόκυλο στο παιδί το βράδυ. Θα το πάρει η ομαδάρχησα ή ο ομαδάρχης και θα το πάει να. Σαν τη μάνα όμως δεν έχει. Τι να κάνει, το σκουπίσει. Εδώ ακόμα και ο πατέρας δεν είναι το ίδιο. Φαντάζομαι. Αχ, τι έχουμε πάθει. Καλημέρα. Καλημέρα στο Μαράκι που έχει γενέθλια 6 του μηνός και δεν έχει ακούσει και εκείνη το προφίλ των γενεθλίων. Θα θέλει και εκείνη να ακούσει για τις 6 του μηνός. Καλημέρα στην Καμπριέλα. Πολλά φιλιά. Καλή Παρασκευάρα να έχετε. Την είπε στη μέρα σήμερα. Την είπα. Και τι να πω, περίμενε. Καλημέρα και στον Νίκο από την Καλαμάτα. Παρασκευάρα σήμερα και όπως όλοι ξέρουμε η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα του Σαββατοκυριακού. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή! Και παιδιά έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Τζόκερ. Παιδιά, τι έγινε με τον Τζόκερ? Έχουμε 8 τυχερούς στο Τζόκερ. Δεν ήξερα να γίνει αυτό. 4.200 κλήρωνε και θα πάρουν 8 τυχεροί από 538.000. Λοιπόν, είσαι το βράδυ στο σπίτι, κληρώνει 9 η ώρα και βλέπεις ότι έχεις κερδίσει. Κάνει χαμό. Και λες εσύ τώρα και γίνεται χαμός μέσα στο σαλόνι. Γυναίκα, 4.200 γυναίκα. Αρχίζεις χοροπηδάς πάνω στους καναπέδες. Κατεβάζεις ό,τι υπάρχει από ουίσκι, βότκα, οτιδήποτε. Σπάς όλο το σπίτι γιατί θα πάρεις άλλο, ρε παιδί μου. Και ξυπνάς το πρωί και έχεις άλλους 7 μαζί σου. Μα είναι δυνατόν. Τώρα βρήκαν και 7. Για σκέψου όμως τώρα τα δελτία αυτά να είναι 2 τυχεροί. Ναι. Και να κερδίζει, ας πούμε, 3 πεντάρια. 3-5 συν 1. Ναι, τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έχει παίξει το ίδιο δελτίο 3-4 φορές. Και να κερδίσει το πεντάρι 5 συν 1 4 φορές. Γιατί να παίξω το ίδιο δελτίο 5 φορές, μου. Κάτι, υπάρχουν κάτι συστήματα περίεργα. Γι' αυτό το λέω. 8 άνθρωποι κέρδισαν εχθές στο Τζόκερ, παιδιά. Εντάξει. Και μοιράστηκαν τα 4 εκατομμύρια. Είναι αυτό που λέγαμε πάρα πολύ καιρό και χρόνια το λέμε. Ότι ρε παιδιά, τόσα λεφτά, γιατί δεν θα σπάνε σε 5-6 να φτιαχτούν 5 οικογένειες. Τι νούμερα είναι αυτά που βγήκαν τόσες φορές? Το 6, το 13, το 17, το 27, το 34 και Τζόκερ το 13. Δεν είναι και εύκολο. Δεν θα λες και εύκολα. Τι να σου πω τώρα. Βέβαια είναι από κάθε δεκάδα ένα νούμερο. Βλέπεις. Ναι. Από κάθε δεκάδα ένα νούμερο, ωραίο. Αλλά 8 τυχαίρι, πα δεν και πειράζει. Και περίπου, όχι, περίπου 119 δεν πιάσανε τον Τζόκερ. Και πήραν από 942. Σχεδόν ένα χιλιάρικο. Τι είναι 119 άνθρωποι? Ναι, 119 και 119 πεντάρια. 119 πεντάρια. Τι έγινε, παιδιά, θες? Ο Χριστός και η Παναγία. 4 συν 1, 222 άτομα κερδίσανε, 2,5 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Είμαστε καλά. Αυτά, θες να πάω πιο κάτω, μετά είναι 50 ευρώ. Μετά είναι 50 ευρώ. Στην πρώτη κατηγορία 8 άνθρωποι και στη δεύτερη 119. Δηλαδή, χθες είχαμε 127 νικητές στο Τζόκερ. Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Πάρα πολλούς ο κόσμος. Άντε, τουλάχιστον να μοιραστούν τα χρήματα εκεί έξω. Εντάξει, 600.000 ξεκινάει τώρα από την αρχή. Περιμένουμε να φτάσει δύο κάτι για να ξεκινήσουμε και εμείς. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Τις καλημέρες σας στην περιοχή που βρίσκεστε και το όνομά σας βέβαια. Και αν θέλετε να ξυπνήσουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, 22-210-62-700. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα που είναι Παρασκευή, ρε παιδί. Ακόμα και εγώ την είπα λίγο πιο δυνατά από τις υπόλοιπες φορές. Κακός. Είπα Παρασκευή. Είναι από το μάτι. Ανέβασα την οκτάβα μου. Είναι από το μάτι. Τώρα που είσαι το μάτι, να στείλω την καλημέρα μου. Αν και δεν κάνει να λέμε ευχαριστώ όταν σε ξεματιάζουν, δεν είναι λέει σωστό. Την καλημέρα μου στον άνθρωπό μου, τον άνθρωπο που έχω για τα βαριά περιστατικά ματιάσματος, τον αγαπημένο μου τον Παύλο. Άρα, ο οποίος κάναμε live ξεμάτιασμα στο τηλέφωνο. Ναι, με FaceTime. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Να τον ακούς τον άλλον, λέει, και να μην μιλάς. Έτσι μου λέει και η μάνα μου. Ναι, και σε ευχαριστώ. Εγώ δεν μπορώ. Μου βγαίνει από μέσα μου να σου ευχαριστήσω, ρε παιδί. Δεν κάνει να πει. Δεν κάνει. Δεν μπορώ να το πω. Και πρέπει, λέει, μετά να πάω να κατουρίσεις. Ωραία, θα πω σ' αγαπώ. Α, να πάω λίγο.
Πετάξω ένα λεπτό μέχρι να πάρω τα τηλέφωνα. Τι τόση ώρα τι έκανε. 697-800-1048-www.cafm.gr. Μπείτε στο Facebook, στείλτε μας μηνύματα. Πάρτε μας βεβαίως τηλέφωνο στο 62-700. Όλα τα wake up calls σας γίνονται εδώ στο morning show. Δεν είναι διαθέσιμο. Η κλίση μας προωθείτε. Καλημέρα, φίλε Αντρέα. Δυστυχώς η Μαρία δεν το σηκώνει. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Έφη μου, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Καλά, σε καλούμε τόσο καφέ morning show στον αέρα μαζί μας. Θέλεις να ακούσεις τι σου αφιερώνουν? Γεια σου, Έφη. Καλημέρα. Καλημέρα, για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν. Ναι. Μισό λεπτάκι. Εσένα μόνο στην αγκαλιά μου βάζω χαρά και πόνο. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Ας το λίγο, ας το λίγο. Και εμένα μ' αρέσει πολύ, Έφη μου. Μια μακούμπα σ' αφήνω. Τραγούδα και εσύ, Έφη μου, πρωί πρωί. Εσένα μόνο ψυχή και σώμα δίνω. Πού είσαι τώρα, Έφη, πού σε έχουμε πετύχει? Κρήτη, Μάλια. Στα Μάλια. Πού είναι αυτά? Ναι. Στην Κρήτη, Κρήτη, Κρήτη. Κρήτη, ναι. Κρήτη, Ηράκλειο. Ηράκλειο. Ναι. Τι καιρό έχετε, ε? Έχουμε συννεφιά, βρέχει όλη μέρα, δεν είναι πολύ ωραία και ετοιμάζομαι να πάω στη δουλειά. Α, ωραία. Λοιπόν, κουράγιο, είσαι από κουράγιο. Την Κρήτη είσαι ή εκεί δουλεύεις? Όχι, είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά δουλεύω και είμαι πολλά χρόνια, εδώ από το 96 ζω στην Κρήτη. Ναι, αλλά έχεις πάρει λίγο την προφορά. Τη Θεσσαλονικιώτικη έχει, δεν άκουσες, δουλεύω. Είναι... Μπορεί, δεν ξέρω. Όχι, επειδή είχα μια φίλη κριτική, η φωνή σου τώρα και λίγο το ασάνς μου τη θυμίζει πάρα πολύ. Είναι μία μίξη Θεσσαλονικιώτικης και κριτικής προφοράς. Ναι, ναι, ναι. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Βρέφη? Αυτό το τραγούδι τώρα μου θυμίζει έναν μόνο. Έναν μόνο, ναι. Ποιο, ποιο. Ο Ραφαήλ. Ραφαήλ. Ναι. Ραφαήλ, όχι. Γιάννης Ραφαήλ. Α, ναι, 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 από Γερμανία. Περίμενε, έχει από δύο. Από Γερμανία. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είναι από Χαλκίδα και ζει στη Γερμανία κι αυτός, ναι. Ναι, 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 ναι. Έχει δύο ονόματα δηλαδή. Έχει δύο. Είναι Γιάννης Ραφαήλ, απλά εγώ τον ξέρω μόνο Ραφαήλ. Εδώ μου τον έχουν γραμμένο Γιάννη και λέω τώρα. Γιάννη. Στο δεύτερο. Τι είναι, φίλο σου? Ναι, φίλο μου είναι. Φίλος μου είναι. Είχαμε συναντηθεί πριν λίγο εδώ. Είχε έρθει εδώ στην Κρήτη και με είδε δύο εβδομάδες και τώρα ξανά είναι πάλι πίσω στη Γερμανία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχετε σχέση. Πήρε σε εσά να το αφιερώσει αυτό σε μένα. Ναι, μάλιστα, ναι, 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 ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι, δυνατόν. Δηλαδή πήρε τηλέφωνο εδώ στην ομάδα του Morning και είπε: κάντε αυτό το τηλεφώνημα και βάλτε αυτό το τραγούδι. Απίστευτο. Εσείς είστε Χαλκίδα. Εμείς Χαλκίδα, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Ωραία, περνάμε κι εμείς εδώ με συννεφιά. Είναι, ναι. Είναι σίγουρα μόνο φιλικό όλο αυτό? Όχι ακριβώς, εντάξει. Εντάξει, μα λέω και εγώ δεν γίνεται. Σε ένα ωραία, μόνο. Εσένα μόνο να μ' ακουμπάς, ναι. Αφήνω ψυχή και σώμα, δίνω. Ναι. Πόσο φιλικό να είναι. Απλά είναι... Δεν είναι πολύ φιλικό, είναι κάτι παραπάνω, να ξεκινάει κάτι παραπάνω. Άντε, με το καλό. Άντε, με το καλό. Γερμανία, πολύ. Κρήτη. Με κάνατε πολύ χαρούμενη που πήρατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Έφη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν τυχόν επιγίνει η σχέση και αυτά, πάρε μας τηλέφωνο να μας το πεις. Χαιρόμαστε όταν μετά τα wake up calls έχουμε καλή κατάληξη. Ναι, ναι. Πολύ, γεια σας, καλά, καλημέρα, 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 καλημέρα. Καλημέρα στον Πάνο. Ελίνα κοριτσάρα μου, και εγώ μπορώ να σε ξεματιάσω, λέω, όποτε θες. Ναι, κάτσε εδώ, μισό λεπτάκι. Κάτσε πέτα, διαβάζει. Θα διαβάσω, μισό λεπτάκι. Καταρχάς, καλημέρα στον Πάνο, το Σαλονικιό από τη Στοκχόλμη που μου στέλνει μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος σου με χόρτασε και το, πώς το λέει, και το ψωμί σου φάτο. Τόσο πολύ σε ευχαριστώ. Τι λέει, ρε παιδί, να μας πεις? Ότι μπορεί να με ξεματιάσω ό,τι ώρα θέλω. Μόνο και μόνο με SMS, γιατί είμαι καλύτερος, λέει, από τον άλλον. Και μετά δεν θέλει, λέει, να πας στην τουαλέτα. Ένα ποτήρι νερό, λέει, να πιεις μόνο. Άρα μετά θα πας. Ο καφές πιάνει πάνω μου, γιατί καφέ έχω πιει. Δεν ξέρω αν. Όχι, λέει, την ώρα που σε ξεματιάζουν και μετά πίνεις νερό, για να σου έρθει και η ούρηση να φύγει το μάτι. Ναι, σου λέει δεν χρειάζεται. Μα θα πίνεις νερό, μετά θα σου έρθει, αυτό εννοώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όμως. Σε ευχαριστώ. 697-800-1048. SMS ξεματιάστρα, δεν ήξερα μέχρι σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Γαρμπίδη. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Φίβος, ήλιος δεν θα βγει, δεν βγαίνει, πώς το λέει. Ήλιος δεν βγαίνει αν δεν μου πεις καλημέρα. Αν δεν πεις καλημέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο καφέ Morning Show. Λίγο μεγάλος ο τίτλος. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο σχολαρχείο που μας περιμένει και σήμερα Παρασκευή. Το βράδυ θα είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στο σχολαρχείο να πάμε. Ναι. Να φάμε. Και έχει στρώνει και ο καιρός, ζυγούλια, ζυγούλια. Φεύγουν οι βροχές σήμερα από το μεσημέρι και μετά. Οπότε είναι ότι πρέπει να βγούμε το βραδάκι λίγο να ξεσκουριάσουμε, βραδελφέ. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδος. Ένας υπέροχος χώρος που έχει εξαιρετική με κουζίνα, πάρα πολύ ωραία φαγητά. Είτε θέλεις κρέας, είτε θέλεις κάτι έτσι ζυμαρικό. Το σχολαρχείο σε περιμένει καθημερινά με κρασάκι άφθονο, με πολύ ωραία ποτά, με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, με ζωντανή μουσική. 2221-023-289 σχολαρχείο ετοιμάζει και ωραία πράγματα για τις επόμενες μέρες. Και ο άντρας παίρνει τηλέφωνο την γυναίκα του. Τι φοράς, αγάπη μου, τι φοράς, λέει ο άντρας.
λέει η γυναίκα, λέει κατευθείαν μπαίνει στο κλίμα. Άντρα μου, του λέει, είμαι γυμνή στην κουζίνα και μαγειρεύω. Πω, λέει ο άντρα. Θα έρθει, του λέει η γυναίκα. Φυσικά, αγάπη μου, θα έρθω. Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο το φαΐ? Τόσο πολύ τρελαμένος ήταν ο άντρας. Τόσο πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε σήμερα? Πώς είσαστε? Πώς είναι η μέρα σας? Πώς είναι η Παρασκευή σας? Είναι Friday. Δεν είναι Friday. Είναι το καινούργιο το Instagramικό αυτό το Friday. Έτσι το βγάλανε. Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν διάφορα στο Instagrammers. Ναι. Και εμείς πάμε πίσω. Ακολουθούμε. Καταλάβετε. Ναι, πώς να είναι. Ο φίλος ο Πάνος μας στέλνει. Καλημέρα, παιδιά. Μείον 3 σήμερα. Και υγρασία. Απάλευτη μουντίλα, ρε παιδί μου. Πού, στο Χολμή? Ναι. Καλημέρα, θέλω να στείλω στον φίλο τον Άλεξ που μας στέλνει μήνυμα και μας λέει: είμαι σε πτήση και μου έχουν πει 3 φορές, σας παρακαλώ, βάλτε το κινητό σας σε flight mode. Και στο τέλος του απάντησε: έχει μια ραδιοφωνική εκπομπή που λίγες φορές καταφέρω να ακούσω και με κοιτούσε, λέει, όπως κοιτάει ο Γιώργος την Ελίνα σε κάποια ανέκδοτα που καταλαβαίνουν μόνο λίγοι. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Αυτό στο αεροπλάνο θα πρέπει να το κοιτάξουν, να βάλουν free WiFi. Βέβαια. Τουλάχιστον fly mode, αλλά fly να έχουμε wifi. Flight mode. Όχι, να έχουμε wifi τουλάχιστον. Καλημέρα στο Κατερινάκι, θέλει ανέκδοτο. Καλημέρα στη Βασιλική. Πολλά φιλιά, θέλει το δικό τη wake up call. Στον Κώστα, καλημέρα από Δράμα. Πολλά φιλιά στο Μιχάλη από την Κύπρο. Καλημέρα στην Έλσα που θέλει να ακούσει. Την πριγκίπισσα Έλσα. Θέλει να ακούσει το καινούργιο το για πόσο τη Εστέλα καλή. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον Παναγιώτη, σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα στο Messenger του Σοκαφέ με 104,8 στο Facebook. Καλημέρα στον Άσο από Αυστραλία. Καλημέρα στην Εύη, στον Παντελή, στην Ελένη, στον Σάκη, σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια, κυρίες και κύριοι. Κάτσε να δω. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας μόλις καταλάβετε ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. Σας έχω πει, λοιπόν, σας έχω κάνει μάθημα πόσες φορές ότι το τρίγωνο μας αρέσει. Μας αρέσει γενικά τρίγωνο μας αρέσει. Γενικά τα τρίγωνα είναι ωραία. Ναι, δεν μιλάω για τα πανοράματος, μιλάω για τα τρίγωνα των πλανητών. Α, ούτε εγώ για το πανοράματος. Γιατί? Παναρώματος δεν ξέρω. Πανορώματος, ούτε εγώ για αυτά μιλάω. Για ποιο τρίγωνο μιλάς εσύ? Μίλησε μας για σένα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας έχω πει το τρίγωνο μας αρέσει, το εξάγωνο μας αρέσει, το τετράγωνο δεν μας αρέσει. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε εξάγωνο. Σήμερα έχουμε εξάγωνο. Αυτό μας αρέσει. Ήλιου Δία, βέβαια. Δίνει χαρά, δίνει τύχη, δίνει πολύ ωραίες επαφές, επικοινωνίες, μετακινήσεις και επίτευξη στόχων για κρυούς, δίδυμους, λέοντες, ζυγούς, τοξότες και τροχώους. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε τα γίνει σήμερα. Δώστε προσοχή στο επιδημένο ζώδιο της ημέρας. Ξεκινάμε με τον υδροχό. Δίδυμη, θα έχεις συναντήσεις και μετακινήσεις που θα σου δώσουν την ευκαιρία να ανανεώσεις την καθημερινότητά σου, να ταξιδέψεις, να περάσεις όμορφα και να διασκεδάσεις. 11. Μετά πήγαινε στον καρκίνο. Ζυγός, έχεις όλα τα βλέμματα πάνω σου. Ανανεώνεσαι κοινωνικά και καταφέρνεις να βελτιώσεις τη φήμη σου και τη δημοτικότητά σου περισσότερο από ποτέ. 16. Κρύος. Πιάσε το καμπανάκι μου. Όπω κόκκινο έχει να γίνει, μα και λιώσει. Είπαμε παιδιά, το πάμε μαζί. Καλό είναι αυτό? Όχι βέβαια. Θα γίνουν, θα σκοτωθούμε. Όχι, θα καλό δεν είναι. Έλα μωρέ, μια χαρά είναι. Είπαμε την ίδια λέξη μαζί. Καλό είναι αυτό? Ναι, το σκεφτήκαμε τον κρυό και οι δύο μαζί. Ξέρω εγώ γιατί πήγε αρχή, μέση και λίγο κάτσε πάμε την αρχή πάλι. Ναι. Ωραία, τι έχει να γίνει σήμερα. Έλα, μην κάνει έτσι, ρε σύντομα. Πέντε, εδώ τα τύμπανα. Κάποιο να έρθει να μα χωρίσει. Παρασκευή είναι σήμερα. Ναι. Δεν θα σε ξαναδεί. Εντάξει, μην αγώνεσαι. Πω να ήταν Δευτέρα, Λοιπόν, κρυό, νέε φιλίε έρχονται για να μείνουν και υπάρχει πιθανότητα για φιλικέ επανασυνδέσει και επανενώσει αν υπήρξαν παρεξηγήσει ή εντάσει παλαιότερα. 8. Ιχθύς. Σκορπιός. Και πήγα να το πόρεσαι και λέω άστο. Η τύχη σε βοηθά να λύσεις προβλήματα. Άμα το έλεγες θα είχα φύγει. Η τύχη σε βοηθά να λύσεις προβλήματα που έχεις εδώ και καιρό και σε αγχώνουν ή σου δημιουργούν ανασφάλεια. Ώρα να φτιάξεις τα πάντα λοιπόν και επιτέλους να ηρεμήσεις. Το νούμερο 2. Ωραία, τι είναι αυτό που σε αγχώνει, σε αγχώνει. Ηρεμήσω δηλαδή. Έτσι λέει. Ωραία, ηχθύς. Τι σε αγχώνει, για πες. Δεν μπορώ να σου πω. Α, υπάρχει κάτι που σε αγχώνει. Όλοι αγχωνόμαστε για κάτι. Θα το έχει πει στη φίλη σου. Όλοι αγχωνόμαστε για κάτι. Αν δεν είναι λεφτά, μπορεί να πει οτιδήποτε άλλο θες. Πάμε παραπέρα. Υδροχός. Οι σχέσεις κάθε είδους διορθώνονται και λύσεις έρχονται από το πουθενά. Είσαι ιδιαίτερα δυναμικός, δραστήριος, αποφασιστικός και ικανός να καταφέρεις ό,τι επιθυμείς. Το νούμερο 6. Ταύρος. Λέων. Θα έρθουν λύσεις και ευκαιρίες για κάθε σημαντική σχέση που έχεις. Αν πρόσφατα υπήρξε μία παρεξήγηση ή ένας τσακωμός, σήμερα θα λυθεί είτε κάνεις το πρώτο βήμα είτε το άλλο άτομο. 30. Παρθένος. Εντάξει, παιδιά, εγώ φεύγω. Έλα, παιδιά, θα τα αποδούμε. 2 στα 2 δεν είναι τίποτα.
Και δεν είναι 2-2, εντάξει, δεν έτυχε τώρα. Θα τσακωθούμε, ρε Γιώργο, με πει την ίδια λέξη 2 φορές. Δεν πειράζει, πάμε στην τρίτη. Δεν μου ξανατύχει ποτέ. Στην τρίτη θα έχουμε πρόβλημα. Παρθένο. Δεν το λέω τον Παρθένο. Αυτό θα πηδήσω σήμερα. Εντάξει, να το ξέρετε. Το ξότη. Μια καθησυχαστική είδηση έρχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και είσαι ιδιαίτερα δραστήριος κοινωνικά και επικοινωνιακά, κερδίζοντας πολλά από το περιβάλλον σου. 40. Πλάκα μας κάνεις, τι μας λέει εδώ πέρα το ζώδιο. Κερδίζεις πολλά, γιατί τώρα θα πεις τον. Ιχθύε. Ιχθύε. Ιχθύε, τι κάνεις. Τι ζωδίες, ιχθύες. Ιχθύες ήθελα να πω. Ιχθύς. Εμπιστέψου την ιδιαίσθησή σου και θα κατακτήσεις όλα αυτά που θέλεις. Κινήσου παρασκηνιακά, ιδίως σε θέματα επικοινωνίας και θα βγεις κερδισμένος. 32. Μάλιστα. Το ότι προτρέπουμε, ας πούμε, να κινηθούν παρασκηνιακά για να βγουν κερδισμένοι. Τι σου λέει. Φοβερό. Ξηγή σου, ύπουλα για να πάρει κανένα φράγκο. Άκου τώρα, ναι. Λοιπόν, αυτό το πω τον Παρθένο. Όσοι είχα σημειώσει Παρθένο, σβήστε το. Παίρνει αποφάσει και δραστηριοποιείσαι, φροντίζοντα τον εαυτό σου και ομορφαίνει, λάμπει, ανανεώνεσαι ψυχικά και σωματικά. Το 5. Ρε τον Παρθένο, ξέρω γιατί. Και ξέρω έναν Παρθένο που θα πάει σούκου και αυτό Σαλόνικα. Ναι. Ναι. Α, εδώ. Ναι, ο δικό μα. Έκαλα. Ταύρο. Ωραία, θα περάσει ωραία, θα περάσει υπέροχα. Εδώ πέρα λέει λάμπη. Λάμπη, μπάμπη μου. Εντάξει, λάμπη ο μπάμπη. Ταύρο. Η κοινωνική σου εικόνα βελτιώνεται πιο πολύ από ποτέ, αφού σήμερα θα νιώσει έμπρακτα και λεκτικά πω οι άλλοι πραγματικά σε σέβονται και σε θαυμάζουν για τι προσπάθειε και του αγώνε σου. 45. Να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Έχει καταλάβει τίποτα από τα ζώδια σήμερα. Τίποτα. Τίποτα σήμερα κι εγώ. Ούτε το δικό μου. Λοιπόν, και θα πω και τον καρκίνο. Και τον καρκίνο. Η τύχη είναι με το μέρος σου όσον αφορά βαθιές επιθυμίες και σχέδια που έχεις σαν σκοπό να υλοποιήσεις εδώ για καιρό. 24. Δεν ξέρω από πού παίρνεις τα ζώδια, αλλά δεν τα λέω ωραία. Ναι, σήμερα δεν ήταν ωραία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνεις, Χρυσούλα μου, πώς είσαι. Πού είσαι, ρε Χρυσούλα, τι κάνεις. Καλά. Έχω λίγο βραχνάδα, βήχα. Όλος ο κόσμος έτσι είναι. Περνάς ίωση. Περνάς ίωση. Την πέρασα. Α, την πέρασε. Τώρα είσαι στην ανάρρωση. Κολλάει, κάτσε να σε κλείσω. Άμπρα, μέσα είμαι, μέσα κλεισμένη. Πέρασε γρήπη. Όχι γρήπη, έχω κάνει εμβόλιο, αγάπη μου. Έχει κάνει εμβόλιο, βέβαια. Τι ωραία, την ίωση αυτή που γρήπης. Πιάνει λαιμό, αυτιά, κεφάλι. Πω, άσε με κι εγώ. Ξέρεις να ξεματιάζει. Ξέρω. Α, τι κάνε, βαγγελιό με λένε. Βαγγελιό. Ένα νερό, κύριε Βαγγελιό. Να περιμένουμε στον αέρα να το πει όλο. Όχι, εγώ δεν. Όχι, όχι στον αέρα. Θα πάω να κάνω τα λάδια μου και τα τέτοια μου. Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πες μας λίγο πιο πήδηξη, Ελίνα, βρε. Κάτσε να το δω. Α, έχεις και εσύ. Ποιο δεν έχω σημειώσει. Το εγώ καιρό. Τον εγώ καιρό. Βάζεις τίκε. Ναι, δεν γίνεται. Και σου λέω, μην ξεχάσεις. Όχι, αγάπη μου, τώρα μόλις θα κλείσουμε. Το πρωί έπιασα. Τη γειτόνισά σα δίπλα. Ναι, την έπιασες. Έκανα την αφιέρωσή μου. Ναι, και τώρα ναι. Έρχεσαι από εδώ. Ναι, έκανα μια αφιέρωση γιατί ο Θείος κατεβαίνει χαλκίδα. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, και τώρα έρχεσαι από εσά. Φυλάκια. Φυλάκια, φυσούλα μου. Μείνε στη γραμμή σου για ξεμάτιασμα. Περίμενε. Εγώ καιρό. Σήμερα θα ξεχωρίσει για την αυξημένη σου αυτοπεποίθηση και γοητεία. Σημαντικά για σένα θέματα και σχέσει τη ζωή σου έρχονται ακριβώ όπω το θέλει. 17. Καλημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Θέλω να στείλω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας που είσαστε μέσα στο διαδίκτυο και μας ακούτε μέσα από το www.socafem.gr που μας στέλνετε μηνύματα ανέκδοτα, στο Socafem 104,8 στο Facebook. Καλημέρα λοιπόν στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στη Βάσο, στην Άντα, στον Κωνσταντίνο, στον Παναγή, στον Πέτρο, στον Μιχάλη, στον Δημήτρη, στην Πινελόπη και στην Άννα. Αφού λέμε αφιερώσει, να στείλουμε μια καλημέρα στη Σοφία που λέει καλημέρα παιδιά, είσαστε η καλύτερη πρωινή παρέα. Θέλουμε να αφιερώσουμε όλη η ομάδα στην Βάσο το τραγούδι. Δεν προσκύνησα ποτέ κανένα. Όπα. Μα ούτε και κρεώθηκα. Άρα ο Χρήστος Κυριαζής, τι ωραίος. Ο Κυριαζής ήταν ζευγάρι με τη Βάνα Μπαρμπά. Έτσι νομίζω, αν θυμάμαι είχε καλά. Είχε αρχίσει δημοσιότητα ή το είπαμε πρώτη φορά στην. Δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω. Στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάτι είχε να κάνει με τη Βάνα Μπάρμπα. Μπορεί να ήταν και φίλοι, δεν ξέρουμε. Ναι, εσείς ναι, θα μας πείτε, φίλοι, γιατί φίλοι, εσείς το πάρετε πάνω σας. Αφού μας είχε βάλει ο Χρήστος να πάρουμε τη Βάνα. Και να της αφιερώσει ένα τραγούδι. Και να της πούμε ότι έχει μείνει ανοιχτή. Λοιπόν, Σκίουρο, Σαββάτων 35. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα βρούμε στο Σκίουρο. Καθημερινά εδώ μαζί μας και σήμερα όλη μέρα ανοιχτά θα γίνει χαμός. Και πρέπει να εφοδιαστούμε και το Σαββατοκύριακο. Αν και δεν μας πειράζει, γιατί ο Σκίουρος είναι και Σάββατο ανοιχτά και Κυριακή ανοιχτά.
μας περιμένει. Θέλουμε να πάρουμε ξηρούς καρπούς καραμελωμένους, όπως το καραμελωμένο φιστίκι. Όχι το καραμελωμένο, σκάσιους. Με μπανάνα. Με μπανάνα. Ναι. Φιστίκι αλλά, με ζουασάμπι, ναι. Αλλά και το φιστίκι με τη ρίγανη, παιδιά. Είναι φανταστικό. Αφήστε πατατάκια, πετάξτε τα αυτά. Μιλάμε τώρα για φιστίκι που είναι και πιο υγιεινό από το πατατάκι, το οποίο είναι με ρίγανη. Είναι 10 φορές καλύτερο από το να τρως πατατάκια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, χορταίνει και είναι. Δεν ξέρω πώς να σου πω, με ένα σνακ. Είναι της τηλεόρασης με το που το φάσεις. Αυτό είναι για τηλεόραση, είναι για ταινία. Είναι αυτό που λένε. Δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Λοιπόν, διάβαζα διάφορα πράγματα που σας λέω κατά καιρούς που συμβαίνουν στη Βουλή. Τι έγινε πάλι στη Βουλή. Δίνεται στη δημοσιότητα τι έξοδα κάνουν διάφοροι υπουργοί, ρε παιδί μου. Σας είχα πει για τις ομπρέλες που είχαν πάρει 130 ευρώ η μία. Όχι. Πήραν 4 ομπρέλες τέλος πάντων, τώρα πριν από λίγο καιρό. Η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, πήρε 130 ευρώ η μία ομπρέλα. Πήρε 4 όμως. Είναι αυτές οι μεγάλες. Είναι η Mary Poppins. Τέτοια ομπρέλα, ενώ βροχή δεν πήρε. Ναι, ρε, παιδί, 130 ευρώ, εγώ παίρνω και τον μπαλκόνι. Αυτή που την κάνουν, καλύπτει όλο τον μπαλκόνι. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έχουμε την κυρία Παπακώστα, η οποία κάνει διαγωνισμό. Μάλλον δεν έκανε διαγωνισμό και προχώρησε σε αγορά. Χρειάστηκε καπάκια τουαλέτα για τη Βουλή. Δεν είχαν καπάκια. Τα είχαν αλλαχτεί πριν 2 χρόνια. Και ρωτάω τώρα εγώ. Κάθε 2 χρόνια αλλάζουν καπάκια. Καλά, δεν κατουράει μόνο 5 άτομα, κατουράνε 300. Στα δικά του τα γραφεία. Κάθε γραφείο. Τουαλέτα. Α, ο Λεβέντης όταν είχε πάει στη Βουλή, όταν μπήκε στη Βουλή ο Λεβέντης, είχε πρόβλημα, είχε ζητήσει την τουαλέτα να την έχει πολύ κοντά στο γραφείο του. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Του είχαν δώσει ένα γραφείο που δεν είχε κοντά την τουαλέτα. Α, μαν, και πρέπει να τρέχει. Του Μητσοτάκη του είχαν δώσει, θυμάμαι. Και ζήτησε να αλλάξει γιατί έχω θέμα, πρέπει να την το έχω πιο κοντά. Άμπρες. Άμπρες. Τώρα λοιπόν αλλάζουν και βρήκε καπάκια προσφορά 187 ευρώ το ένα. Τι λες τώρα, τι καπάκι σου σκουπίζει και τον κόλο. Βγάζει και χαρτί, είναι θερμενόμενο καπάκι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Η Βουλή είναι ένα από τα πιο αρχαία κτίρια που έχουμε στην Αθήνα, δεν είναι έτσι. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Είναι, ναι, πολύ ωραίο. Τούρκικες δεν έχει. Αυτές που δεν θέλουν καπάκι, δεν θέλουν τίποτα. Και έχει γίνει χαμός, παιδιά. Πάμε στη Βάρκιζα. Ναι, δεν το στη Βάρκιζα, αδελφές μου, στη Βάρκιζα. Χαμός έχει γίνει, Ελίνα. Δηλαδή, πού το είδες και γίνει χαμός? Από προχθές έχει γίνει και μου το στείλανε και χθες στο Facebook. Τα πέταξε όλα και έκανε στριπτής πάνω στο καπό του αυτοκινήτου στη Βάρκιζα. Αδελφές μου στη Βάρκιζα, αδελφές μου στη Βάρκιζα. Ωραία, για πες μου λίγο για να καταλάβω. Ακού, ακού, ακού. Τους γνώριζε. Ακού, ακού. Αυτά δεν ξέρω που γίνονται. Έχουν αλλοιώσει και τις φωνές. Στο ρήμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στο ρήμα, μαγκές. Λοιπόν, είναι η κοπέλα ανεβασμένη στο καπό του αυτοκινήτου ενός τύπου προφανώς. Είναι μπροστά στον μπαμπρίζι, κάτι στο καπό και αυτός είναι μέσα και αυτή του κάνει στριπτίζα απ' έξω. Και έχει μείνει όπως τη βάφτισε η μάνα της. Α, όλα τα βγαλέ. Όλα, παιδί μου, και κρατάει ένα μπουφανάκι. Ήταν το αγόρι της αυτός. Πού να ξέρω εσύ. Και αυτοί γιατί μιλάνε δύο, είναι δύο μες αυτοκίνητο. Παιδί μου, περνάγανε από τη Βάρκιζα και ξαφνικά το είδανε. Α, είναι περαστική. Πάνω στον δρόμο είναι, στο κεντρικό. Έχει ανέβει η δικιά σου πάνω που λες, Ελίνα μου. Ναι. Πάνω στο καπό. Έχει κάτσει εκεί με τα γόνατα εκεί και φοράει και τα κουνάκια της και έχει μείνει με το γουνάκι της. Α, έχει κυκλοφορήσει σε πολλά βίντεο. Ναι, παιδί μου, έχει γίνει χαμός. Όλοι οι περαστικοί το βγάλανε βίντεο. Καλέ, δεν φοράει τίποτα το κορίτσι. Α, τώρα το καταλάβω. Τώρα έγινε αυτό, δεν κρύωνε. Όχι, είχε το γουνάκι της. Άμα δεις μαζί, το μόνο που φοράει ήταν το γουνάκι της. Απαπα, πολύ στριπτής όμως, Γιώργο, αυτό δεν σου έχουν κάνει ποτέ. Όχι, ρε γαμώτο. Δηλαδή από όλα αυτά που έχεις βιώσει στη ζωή σου. Δεν μου έχει τύχει. Αυτό δεν σου έχει τύχει ποτέ. Οι περισσότερες κρυώναν. Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνω. Κατά χείμωνο τώρα, πού να τρέχεις. Πού να βγει. Πού να τρέχεις με τα χειμωνιάτικα στη Βάρκιζα. Εμείς δεν είχαμε γουνάκι, κατάλαβες. Ναι, συγγνώμη. Η θερμοκρασία ήθελα να πω. Ναι, ναι, ναι. Ότι φτάνει σήμερα του 11 βαθμού Κελσίου. Ναι, συνολικά με μάξιμουμ. Μάξιμουμ. Θα έχουμε 3 μποφόρ βορειάδες. Θα γυρίσει ευρωβοριά, γι' αυτό έχει λίγο κρύο. Βέβαια το βράδυ πέφτει σε 1 μποφόρ δυτικό. Βροχές δεν έχουμε. Βροχές σήμερα θα έχουμε μικρές ασθενείς βροχή, ίσως τις καπουλάρουμε και λίγο. Το Σάββατο ισιώνουν τα πράγματα με θερμοκρασία πάλι στους 11 βαθμούς Κελσίου, με ίσως δούμε λίγες τοπικές βροχούλες. Τίποτα το ιδιαίτερο, μπορεί και καθόλου. Και η Κυριακή μας ανεβαίνει στους 12 με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ναι. Η Κυριακή θα έχει αραιή συννεφιά, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Θα δούμε και το λιάκο μας. Αλήθεια, την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Λένε ότι τις απόκριες θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό και το Μάρτιο θα έχει κρύο. Εγώ βλέπω τα φαινόμενα της εβδομάδας που έρχονται. Μάλλον έχουμε και άλλο κύμα κακοκαιρίας. Πώς το λένε? Δεν έχει βγάλει όνομα. Δεν έχει βγάλει όνομα ακόμη. Όχι, στο Χ δεν έχουν βρει ακόμα κάτι. Δεν έχουν βρει κάτι. Αλλά λέει θα έρθει από Δευτέρα, από Τρίτη βασικά ξεκινάει, να έχουμε πάλι βροχές, καταιγίδες και ίσως δούνε και χιόνια κάποιες περιοχές. Καλά, μην είσαι καταστροφολόγος. Είπα κάποιες περιοχές, μπορεί να είναι στα βουνά.
Εντάξει, τα βουνά, εντάξει. Εδώ σε εμά πάνω στη Δύρυση δεν έχει. Έχει. Έχει, πώς δεν έχει. Έχει ακόμα. Αυτά θα λιώσουν. Καλά, ναι. Τον Αύγουστο. Ναι, πας όμως, πας. Πας, πας, πας. Αν είναι ανοιχτός ο δρόμος, πας. Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στην Δανιέλα, καλημέρα σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα. 697-800-1048. Διάφορα πράγματα συμβαίνουν σαν σήμερα. Ξέχασα όμως τη φίλη την Πινελόπη. Ναι, την Πινελόπη. Για τα γενέθλια των 9 Φεβρουαρίου. Ναι, συγγνώμη, παιδιά, εσείς που έχετε γεννηθεί 9 Φεβρουαρίου. Ντροπή μου, ντροπή μου. Πινελόπη μου, συγγνώμη. Ελπίζω να είσαι ακόμη εδώ μαζί μας. Εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας αύριο. Κάπως έτσι θα είναι το προφίλ σας. Αν έχεις γενέθλια λοιπόν αύριο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, ο οδηγός σας είναι η επιθυμία. Περισσότεροι από εσάς αντιμετωπίζετε αρκετές καταστάσεις νωρίς στη ζωή σας. Πράγμα που σας βοηθά να καταλαβαίνετε αργότερα με ευκολία τα πράγματα και να παρέχετε συμβουλές. Η Πινελόπη δηλαδή. Η Πινελόπη δηλαδή. Σαν σύντροφοι έχετε μαγνητική προσωπικότητα, έχετε πολλούς έτσι ωραίους σκοπούς. Σας αρέσει να περιτριγυρίζεστε από ανθρώπους πολλούς για να χαλαρώνετε. Δεν θέλετε να είστε μόνοι σας. Είστε πολύ στοργικοί. Αυτά, λοιπόν, αυτά για αύριο. Έτσι. Για μεθαύριο τα παιδιά την Κυριακή. Θέλετε και την Κυριακή. Εντάξει, εσύ είναι, μην είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, είπαμε σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αν έχει γενέθλια την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, μέχρι να γίνετε ενήλικες, δεν σταματάτε ποτέ την έρευνα της ταυτότητάς σας. Δίνετε πολύ μεγάλη προσοχή σε ανθρωπιστικούς σκοπούς και οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους σκοπούς σας και σας σέβονται γι' αυτό. Σαν σύντροφοι, έχετε τον κυρίαρχο ρόλο στη σχέση σας. Είσαστε έτσι, αποστασιοποιήστε κάποιες φορές, αλλά εσείς είσαστε οι δυναμικές προσωπικότητες τη σχέση αυτή. Λοιπόν, χρόνια πολλά στα παιδιά που έχετε και τα γενέθλιά σας Σαββατοκύριακο, 22-2-10-62-700. Αν θέλετε να ξυπνήσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα μέσα από τα Wake Up Call του Show Cafe Morning Show. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη που λέει καλημέρα, παιδιά. Ο Παναγιώτης αφιερώνει στη Βασιλική με ατελείωτη αγάπη όταν κοιτάς από ψηλά από το Χατζή. Μοιάζουν τα σπιρτόκουτα. Σταμάτησε το λίγο. Εντάξει, θέλει πιο ερωτικά. Εντάξει. Αυτό ήταν, είναι για πιο νταλκά. Θα το κάνω σε λίγο. Αυτό που είναι λίγο μπλε, το κάνει πιο. Ο Παναγιώτης αφιερώνει, κατάλαβε. Βασίλη! Ναι. Έλα. Τι κάνει. Από το γραφείο στρατηγού Παπίλα παίρνω τηλέφωνο. Ο γραμματέας. Τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Ναι, δεν κατάλαβα. Βασίλη, είσαι φαντάρος. Είναι φαντάρος. Όχι. Είσαι φαντάρος, παιδί μου, γιατί δεν απαντάς. Όχι, δεν είμαι φαντάρος. Δεν είναι φαντάρος. Είσαι σίγουρος. Δεν είσαι τώρα φαντάρος. Σαλαμίνα. 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 Όχι. Όχι. Και πού είσαι. Είναι ή δεν είναι, παιδί μου. Είσαι ή δεν είσαι. Είσαι πάλι λάθος. Έχουμε. Βασίλη, δεν σε λένε. Φυσικά. Α, ωραία. Είσαι ο Βασίλης, ο οποίος τα έχει με την Δανιέλα. Η γυναίκα μου είναι. Η γυναίκα σου, η γυναίκα σου, η γυναίκα σου. Και πού είσαι τώρα, Βασίλη. Στη δουλειά. Στη δουλειά. Τι δουλειά κάνεις. Φαντάρος. Φαντάρος. Να σου πήγε, Βασίλη, έτσι. Υπηρετώ. Υπηρετείς και να σου πήγε. Λέει, δεν είμαι φαντάρος, λάθος κάνετε. Γεια σας. Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι λίγο χαζούλα και το έχω. Πες μου, είσαι ή δεν είσαι, ρε παιδί μου. Είμαι, παιδί μου, αλλά φοβήθηκε και σου λέει, ας πω ότι δεν. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Βασίλη, να συνοηθούμε εδώ μέσα. Δεν είμαι. Μα τι πρέπει να απαντήσω, ποιον δεν σα πω. Την αλήθεια, την αλήθεια θέλουμε. Την αλήθεια δεν είμαι. Δεν είσαι, ωραία. Λοιπόν, μας έβαλε η Δανιέλα να σε πάρουμε τηλέφωνο γιατί λέει είσαι πάρα πολύ καλό στο παιχνίδι που έχουμε στο Show Cafe Morning Show. Λέει είσαι πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ δυνατό παίχτη και θέλουμε να παίξει σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Γιατί? Όχι. Δεν θέλει. Καταρχήν δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί έχω το αμάξι και θέλω να φορτώσω. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολο. Και είναι λίγο δύσκολο. Καλά, Βασίλη μου, εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε έχουμε στα υπόψη πάνω μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν κατάλαβα τίποτα το τηλεφώνημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Τελικά ήταν φαντάρο ή δεν ήταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω τώρα. Πείτε με χαζή, πείτε με ξανθιά, πείτε με ό,τι θέλετε. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ο Παναγιώτη που λέτε. Ο Παναγιώτης αφιερώνει με πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ love, 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 love. Μην το κάνεις λαϊκό, ρε παιδί μου. Κάντο έντεχνο. Κάντο έντεχνο. Δεν είμαι έντεχνος εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ με ψάλτης από αυτήν. Με πάρα πολύ αγάπη. Στην κοριτσάρα του, την κοριτσάρα του, την υπέροχη. Πού τα λέει αυτά τα κοριτσάρα μου. Του Χατζή όταν με κοιτάς από ψηλά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιτόπουτα. Ποιότητα, παιδιά. Μοιάζουν μυρμήγια ή τι ωραίο τραγούδι. Υπέροχο, 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 πραγματικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, Ιωάννα μου. Καλά, εσύ. Καλά και εμείς. Ιωάννα, τι έχεις γενέθλια. Ναι, γενέθλια. Happy birthday to you και της κόρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πόσα κλείνει σήμερα. Τα 18. Τα 18, άντε, ενηλικιώθηκες. Δίπλωμα οδήγησης, παίρνω τη βαλίσσα μου και φεύγω από το σπίτι και τέτοια. Αυτό, ναι, ακριβώς. Τώρα θα κάνω τη γουστάρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα θα γίνω 6 το πρωί και δεν θα μου λέτε τίποτα. Τώρα το έχεις αγόρι. Όχι. Α, όχι. Θα σταμάτα για να έρχεται στη γωνία να σε παίρνει και θα έρχονταν στην πιλωτή του σπιτιού. Ναι, καλά. Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, Ιωάννα μου. Δεν σας ακούω, ξαναπέστε το λίγο. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Ποιος. Ποιος, 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 μαρά μου, ποιος.
από την αδελφή σου, την Κατερίνα. Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάλι πολύχρονη, ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Τσάου, τσάου. Καλημέρα, καλημέρα. 697-800-1048, στέλνετε μηνύματα στο Viber. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα, Παρασκευή. Για κομμωτήριο, κορίτσια, φτιάχνουμε μαλλί, φτιάχνουμε νύχη, γινόμαστε καινούριε. Μετά μόνο ντύνεσαι και φεύγει το σπίτι σου, είσαι έτοιμη για όλα. Έχει λοιπόν το Idol σε Σάνα Στόκ Παπαναστασίου 17 να σε περιμένει σήμερα όλη την ημέρα, ανοιχτά και αύριο. 88373 τηλέφωνο για ραντεβού. Μανικιούρ, πεντικιούρ, βαφή, ρίζα, ίσιωμα, τα πάντα. Καλημέρα. Μαρία. Καλημέρα, σου. Έλα, Μαρία. Έλα, Μαρία. Η Μαρία είμαι, είστε στο καφέ. Άντε, βρε, ναι, Μαρία. Πώς... κέρδισε. Μπράβο, μπράβο. Κέρδισε. Τι θέλει. Ένα στεγνοτήριο και σα ακούμε όλοι. Ένα στεγνοτήριο. Λοιπόν, Μαράκι. Μαράκι. Το ειδικό γυμνάσιο Λύκειο. Πού, εδώ, Χαλκιδά, πού είναι? Κοίτα, θα δούμε πάλι στο καφέ μα που μα καλέσετε. Να φύγουμε τα παιδιά και να μιλήσουν όπω είχαμε έρθει. Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε, σα περιμένουμε. Όποτε θέλετε, Μαράκι. Εμεί τα αγαπάνε πάρα πολύ, το ίδιο και εμεί. Λοιπόν, και εμεί τα αγαπάμε. Χαιρετισμού, φιλιά σε όλα τα παιδάκια. Για ακού όμω τι σου αφιερώνουν. Για περίμενε λίγο, γιατί δεν έχουμε. Για να ακούσω, για να ακούσω τα παιδάκια μου εδώ στο σχολείο. Για ακού. Πότε θα σε δω. Οπα, τι είναι αυτά. Αυτό δεν μου κάνει να στο αφιερώνουν τα παιδάκια. Άλλος. Είναι ενδικός Βέρτης γιατί ξέρουν ότι έχω αδυναμία. Α, και ναι, αλλά το τραγούδι λέει το συγκεκριμένο. Πότε θα σε δω, τι να περιμένω. Μαράκι μου. Τι ξέρω, είναι από τα παιδιά μου. Είναι από τα παιδιά σου. Λοιπόν, ο Ανδρέας μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Είναι από τα παιδιά σου. Είναι, βέβαια. Α, είναι μαθητής μου στο σχολείο. Λοιπόν, τέλεια, τέλεια. Άρα... Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τη θετική ενέργεια. Την έχουμε ανάγκη. Να είσαι καλά, Μαράκι μου. Καλή σου μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα από όλους μας. Καλημέρα. Φιλιά. Πολλά φιλιά. Τσαο. Πάμε σε ακόμα ένα για να γίνει αυτό. Και επειδή εμείς εδώ στο Morning Show δεν αφήνουμε ανοιχτά μέτωπα, θέλουμε να τα κλείνουμε όλα. Στέλνει η Ντανιέλα μήνυμα για το προηγούμενο wake up call που δεν κατάλαβα τίποτα και λέει: ευχαριστώ, παιδιά. Ήταν φαντάρος στη Σαλαμίνα, αλλά περιμένει χαρτί για να ξαναπάει για εκπαίδευση. Α. Τι είναι αυτό, ρε, ξαναπάει φαντάρος. Ναι, ξαναπάνε. Πάνε για κάποιες μέρες. Δεν το κάνανε καλά την πρώτη. Ναι, δεν το κάνανε καλά την πρώτη. Όχι, μπορεί να έχουν μπει καινούργια όπλα, καινούργια οχήματα, καινούργια συνειδητότητά τους και ξαναπάνε για εκπαίδευση. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά είσαι. Σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show στον αέρα μαζί μας. Ποιος είσαι εσύ, πώς σε λένε? Ο Ήβης. Ευής. Όχι, Ευής. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα από τον αδελφό σου, μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Πού είσαι τώρα, πού σε έχουμε πετύχει? Εσείς ο Γιώργος και η... Η Ελίνα. Η Ελίνα, καλημέρα, παιδιά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μετακομίσει στην Αθήνα, σας άκουγα κάθε μέρα. Σε ποια περιοχή στην Αθήνα είσαι? Στον Κορυδαλό. Κορυδαλιώτης. Και ο Γιώργος από εκεί είναι. Από εκεί μέσα όμως. Και τον πήραμε. Εγώ είμαι απ' έξω. Ωραία. Οπότε θα τον βλέπω. Φέρε μου τσιγάρα. Λοιπόν, έγινε να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πολλά φιλιά σε όλους. Στην Αποστολία, στον Παναγιώτη, στη Μέρη, στη Μαρία, στην Έλενα. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα να σας πω. Ναι. Διάβαζα χθες. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ είμαι παντρεμένη. Έτσι. Έχω τα παιδάκια μου, έχουμε φτιάξει την οικογένειά σας. Ναι. Και πάρα πολύ ωραία περνάμε. Γέλαγε ο κόσμος χθες. Δύο άτομα μου έστειλαν μήνυμα, γέλαγαν που είπα το σκηνικό με τον άντρα μου που το είπα θα φύγω και μου είπε τα καλά, φτιάξε να φάμε. Εμένα μου λέγανε για το σμούθι. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, εμείς πίνουμε. Και χθες σμούθι πίναμε, ναι. Είχαμε και στο χωριό μας. Μπράβο, Λίνα. Και αύριο τους έχω πει θα κάνουμε και μπραντς το πρωί. Τι λες τώρα. Βέβαια. Σηκώνει το Δημήτρης και σου λέει: μάνα, το μπραντς είναι έτοιμο. Λοιπόν, και έχω φέρει να σας πω, διάβασα στο διαδίκτυο και πολλά συμφωνώ. Πολύ ωραίες συμβουλές μιας παντρεμένης σε μία ανήπαντρη. Εσύ δίνεις συμβουλή σε ανήπαντρη. Το είδα. Και το κάνω δικό μου. Το κάνω δικό μου και σας το δίνω απλόχερα. Α, καλά. Εσείς που με ακούτε και ήσασταν ύπαντρες. Μην ακούσετε τίποτα. Εγώ θέλω να σας πω και το συζήταγα με τον άντρα μου πρόσφατα. Όταν μου λέει γλυκόλογα, όταν δηλαδή μου δείχνει πόσο πολύ με αγαπάει. Πρόσεξε τώρα. Κάτι θέλει. Όχι, όχι. Είμαι και πιο. Πώς σας πω, ρε παιδί μου, είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Ξέρω εγώ, με δικά σου λόγια. Ναι, όταν μου λέει και να μου τα πει, όχι μόνο να το αισθάνομαι, το ξέρω ότι με αγαπάει, το ξέρω ότι ας πούμε είμαστε. Αλλά όταν μου τα λέει και μου λέει. Ανεβασμένη, ναι, σε αγαπάω, ας πούμε, είσαι η γυναίκα της ζωής μου. Ναι, το πρωί μας τον έβριζες πρωί-πρωί. Σήμερα. Με είπε όμορφη χθες και κοιμήθηκα με μάτι. Α, με σου πω ότι με μάτια, ναι, ντροπή του γι' αυτό. Εντάξει, το είπα κιόλα. Είναι πιο ωραίο το ποτέ. Γι' αυτό θέλουν γλυκόλογα. Αλλά, οι γυναίκες. Ναι, όχι γλυκόλογα, είσαι όμορφη απόψε. Γενικού περιεχομένου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω. Είσαι το άλλο μου μισό. Τι άλλο να σκεφτώ, κάτσε. Είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Δηλαδή αυτό είναι και τραγούδι. Να χτυπήσει τώρα το τηλέφωνο σου και να σου πει:
Έλα αγάπη. Ναι. Είσαι η ζωή μου ολόκληρη. Ναι. Θέλω να μας χωρίσει. Να μας χωρίσει μόνο ο θάνατος. Καλά, μην το πας και εκεί, ρε παιδί μου. Αυτό θα σας χωρίσει. Δεν θα κόλλημα να φάει. Μα είναι δυνατόν. Άσε με να σου κάνει ερωτική εξομολόγηση τώρα. Είσαι η γυναίκα των παιδιών μου. Είσαι το άλλο μου μισό. Ναι. Ακόμα και σήμερα νιώθω ότι ήταν σαν την πρώτη μας γνωριμία. Ναι, ναι. Σαν να περιμένω το πρώτο σου φιλί. Ναι. Η αγωνία μέσα και η καρδούλα μου κάθε φορά που επιστρέφω σπίτι είναι σαν το πρώτο μας ραντεβού. Αχ, μου τα λες έτσι, γιατί κάτι παθαίνω τώρα και είναι στην Αθήνα και δεν μπορώ να τον βρω. Θα πρέπει να. Τώρα που θα γυρίσω από Αθήνα, μου φτιάξει ένα γιουβέτσι. Λοιπόν, αυτό που σου αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτή η εκπομπή πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο και οι ακροατές γίνονται ίδιοι με εμάς και πιο πολύ με τον Γιώργο. Καλημέρα στο Μαράκι που λέει: εγώ θα έγραφα ερωτικό μήνυμα τώρα, λέει, που είσαι στο στρατό, αγάπη μου. Ναι. Εύχομαι το όπλο σου να είναι ακόμη πιο ψηλά. Μαράκι μου, τι λες. Μπράβο, Μαράκι. Μαρία, τι λες. Μαράκι μου. Παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Μαράκι μου. Έχετε πάθει καρτελίαση. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, Μαράκι. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα που θέλει να ακούσει κόκκινη γραμμή από Νατάσα Θεοδωρίδου και να το αφαιρέσει την κουμπάρα τη στη Λίνα. Α, να το βάλουμε το τραγούδι, Γιώργο, αυτό είναι το κορίτσι, γιατί εγώ και που το ζητάω δεν μου το βάζουν. Ναι, αλλά εσύ το τραγουδάς καλύτερα από τη Θεοδωρίδου. Όχι. Ναι. Όχι, όχι. Ναι. Μόνο όταν έχω πιει. Ωραία, δρόσο φέρε, έχει πάνω τεκίλα. Και τσίπουρα έχει πάνω φέτα. Λοιπόν, σας έλεγα ότι διάβαζα χθες συμβουλές μιας παντρεμένης σε μία ανήπαντρη. Ναι. Μια παντρεμένη, εγώ. Τι θα μπορούσα να συμβουλέψω μία κοπέλα που δεν έχει παντρευτεί ακόμη. Ωραία, για να μπορέσει να κρατήσει ο γάμος. Αυτές οι συμβουλές πάνε δηλαδή μόνο σε γυναίκες. Ναι, και στις γυναίκες περισσότερο. Εντάξει, γιατί μία παντρεμένη μπορεί να συμβουλέψει και έναν ελεύθερο. Ναι, εντάξει, αλλά δεν. Τι να πεις στον ελεύθερο, να κρατάς το σπίτι καθαρό χωρίς γκρινιά. Μάθε να μαγειρεύεις. Μπορεί να σου λέει: δεν χρειάζεται μωρό μου να ετοιμάζεις κάθε μέρα φαγητό, αλλά να ξέρεις ότι από το χεράκι σου θέλει φαγητό. Το πεις στον ελεύθερο αυτό. Ναι, όχι, το αυριανό λέει από τα δικά μου χεράκια είναι. Μάθε να κάνεις οικονομία και να διαχειρίζεσαι με σοφία τα οικονομικά. Αυτό θα έλεγε μια παντρεμένη στην ανήπαντρη. Ναι, λέει, καλά, λέω εγώ τώρα σε μια ανήπαντρη. Ακούστε, λέω τι λέω. Μάθε να υποχωρείς και να συμβιβάζεσαι. Εσύ το έλεσαι αυτό. Μην είσαι πολύ ανεξάρτητη. Μάθε να λες συγγνώμη, γιαγιά μου, ξέρεις τι μου έλεγε. Όχι. Καλύτερα να είσαι ευτυχισμένη παρά να έχεις δίκιο. Έτσι μου λέγε η γιαγιά. Μπράβο, σοφή η γιαγιά. Αλλά πια, το υιοθέτησες. Μου λέγε, επειδή. Όχι. Μου λέγε, έχεις γλώσσα. Βγάζεις γλώσσα. Πολύ μου λέγε. Μουσοκομπάνα. Καλύτερα να είσαι ευτυχισμένη παρά να έχεις δίκιο. Λοιπόν. Οι παλιές είχαν και σοφές κουβέντες να πούνε. Ναι. Γιατί κρατάγανε το σπίτι τους. Είδες ποτέ τις παλιές να χωρίζουν έτσι εύκολα. Όχι. Όχι, όπως χωρίζει τώρα ο κόσμος, όχι. Τώρα πιο πολύ χωρίζουν παρά παντρεύονται. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η γλώσσα σας είναι μεγαλύτερη από τον μπόι σας. Μάθε να ακούς. Και ο παππούς μου το λέγει αυτό. Μάθε να ακούς χωρίς να διακόπτεις. Είναι άλλη μια συμβουλή μιας παντρεμένης. Όχι, αυτό η συμβουλή είναι στον άντρα. Μην διακόπτεις ποτέ τη γυναίκα σου όταν ξεκινά τη συζήτηση. Ναι. Σε μια εβδομάδα θα έχει τελειώσει. Να είσαι πιστή, να έχεις αυτοπεποίθηση, να φροντίζεις τον εαυτό σου. Δικαιούσε και εσύ να έχεις νεύρα, αλλά και εκείνος. Και να έχεις χιούμορ. Είναι πολύ χρήσιμο στο γάμο. Συμφωνώ. Με το χιούμορ λύνονται όλα. Θέλω να δώσεις μία. Εγώ τι έδωσα τις συμβουλές μου. Τι να δώσω συμβουλή. Θέλω να δώσεις μία συμβουλή στον ελεύθερο που ακούει τώρα. Όχι, να δώσω εγώ μία συμβουλή σε ελεύθερη. Εγώ, γιατί τώρα. Όσο προχωράνε οι γενιές και αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι το 1821 που μας είπες τώρα. Κάνεις λάθος. Εγώ έχω ακούσει. Εγώ όλα τα κάνω. Γι' αυτό έχω το γάμο μου ζωντανό. Εγώ πάντως. Δεν υποχωρώ εγώ. Διακόπτω εγώ τον άντρα μου. Όχι. Δεν μαγειρεύω καλά. Τι κάνεις. Δεν έχω. Περίμενε, τι άλλο έλεγε. Κάτσα θυμηθώ. Τι λέει ρε παιδιά. Δεν είμαι αυτόνομη. Μάλλον δεν είμαι ανεξάρτητη. Τι λες, πουλάκι μου, δεν τον διακόπτεις ποτέ, γιατί έχει μιλήσει, έχει προλάβει να μιλήσει. Πού όταν πάει να μιλήσει, περιμένω να τελειώσει. Το 1842 που λέτε. Εγώ νομίζω ότι οι νέες γυναίκες, οι νέες παντρεμένες γυναίκες πλέον, οι οποίες θα δώσουν συμβουλή σε μια ελεύθερη, ναι, θα τις πούνε, κοπέλα μου, ζήσε τη ζωή σου πρώτα. Ναι, ναι. Πέρασε την καλά. Νιώσε αυτό που θες να νιώσεις. Κάνε περιπέτειες, ζήσε αυτό, ζήσε το ένα. Και αν βρεις τον κατάλληλο. Ναι. Παντρέψου τον. Αλλά ζήσε τη ζωή σου πρώτα. Για να μην έχεις αποθυμένα. Μην έχεις αποθυμένα, μην ξυπνήσεις ξαφνικά στα 40 και να πεις τι έχω ζήσει. Δεν το έχω ίδιο ισχύει για τα αγόρια, να ξέρετε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Ο άντρας γενικά είναι πιο περιπετειώδης από τη γυναίκα. Παλιά, τώρα ξέρω εγώ, και γυναίκες πάλι τα ίδια είναι. Περίμενε, εσύ μιλάς τώρα για τη σεξουαλική ζωή γενικά. Γενικά, περιπέτειες ρε παιδί μου, περιπέτειες δεν είναι μόνο σεξ. Περιπέτειες μπορεί να ζήσεις και με το κορίτσι σου και με τη γυναίκα τη ζωή σου μπορείς να ζήσεις περιπέτειες. Πάντα πας για ράφτινγκ. Πάντα είναι διαφορετικό όταν κάνεις μια περιπέτεια με φίλους. Ναι. Από το να κάνεις μόνο εσύ και το ετερονίμηση. Μάλιστα. Οπότε η συμβουλή που έχεις να δώσεις εσύ είναι. Ζήστε. Κάντε τα όλα, ας πούμε. Ζήστε αυτό που θέλετε να ζήσετε πριν δεσμευτείτε. Πριν μπει ο κλοιός, πριν μπει η θηλιά στο λαιμό. Ναι, έτσι πως θα λες δεν πρέπει να παντρευτεί κανένας. Η θηλιά στο λαιμό δεν βάζει άνθρωπος. Περίμενε. Έτσι. Μία κοπέλα η οποία είναι 25 χρονών. Ναι. Δεν θα έχει ζήσει και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Παντρεύεται στα 27. Ναι. Έτσι. Ξαφνικά στα 35 θα θυμηθεί. Δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο. Κάτω τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Άμα έχει παιδιά, σκυλιά, γατιά.
Άσε ένα Σαββατοκύριακο στη μαμά σου τώρα. Πώς είναι, καλά τα λέει ο Γιώργος, λέει η Τίνα. Να, ορίστε. Εντάξει, συμφωνώ. Εν μέρη όμως, δεν μπορώ να συμφωνήσω 100% γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν και σχέσεις και το έχουμε δει και στα Wake Up Call που παντρεύεται από τα 18 ένα ζευγάρι. Και είναι ευτυχισμένο. Είναι ευτυχισμένο και δεν του εμποδίζει τίποτα. Αλλά είναι λίγα. Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω για το μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν είναι όλοι στο τσουβάλι, αλλά πρόσεξε τώρα. Μια γυναίκα η οποία παντρεύεται στα 30. Ναι. Έχει πιο πολύ εμπειρία και είναι πιο χορτασμένη στη ζωή της από ό,τι η άλλη παντρεύτηκε σε 25. Αυτά τα 5 χρόνια είναι αυτά που πρέπει. Εγώ 25 με 30, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα πολλά πράγματα. Τι έκανες? Τίποτα. Η χορτασμένη γυναίκα δεν θα ξυπνήσει σε 45 της να θέλει να βρει τεκνό. Α, οπότε σεξουαλικό είναι το θέμα, εκεί το πα. Δεν θέλει ξαφνικά στα 45 της να πάει να κάνει ράφτινγκ. Όχι. Και να μου μείνει στη βάρκα. Όχι, όχι, η Μαρία έχει δίκιο. Όταν χάνει η ομάδα του, δεν του μιλάς και να έχεις μπύρες στο ψυγείο. Μόνο έτσι έχεις τον άντρα σταθερό, αγαπημένο, πιστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου κάνει τίποτα. Και εμείς που δεν βλέπουμε μπάλα. Εσύ βλέπεις Survivor. Εμείς δεν βλέπουμε μπάλα, ρε, πάρε πιστή και με ρίγανε το σκιούρο. Καλημέρα στη Δημητρούλα που λέει: έχει δίκιο ο Γιώργος, αλλά αν τελικά παντρευτείς, μπορείς να ζήσεις όλα αυτά που θέλεις με αυτόν που έχεις δίπλα σου. Αν πραγματικά θέλεις, όλα γίνονται. Και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που διάβασα χθες για ένα ζευγάρι που παντρεύτηκε πριν το Σάββατο που μας πέρασε. Ναι. Κάπου δεν θυμάμαι στην περιοχή. Και με το που παντρεύονται. Χωρίζουν. Όχι, υπογράφουν τα χαρτιά, γιατί πας και υπογράφεις μετά μέσα. Ναι. Σε ρωτάνε και ποιο επώνυμο θα πάρει το παιδί σου, ναι, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά, ναι. Και φεύγοντας, σκοντάφτει η νύφη. Έξω από την εκκλησία. Και πέφτει. Και της λέει ο γιατρός, ηλίθια, τώρα είναι δυνατόν. Και του λέει, τι? Λέει, αγάπη μου, ηλίθια, πίσω. Και ακυρώθηκε ο γάμος. Γυναίκες. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιές. Κράτα το σπίτι σου, αγάπη μου. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα. Και μετά βγήκε αυτό στο διαδικτύο, στο Twitter συγκεκριμένα το είδα. Και οι μισοί γράφουν, ντρέπτεσαι, κάτι τη είπα, ας πούμε. Ναι, και οι άλλοι, και οι γυναίκες γράφουν, όταν ο γάμος ξεκινάει χωρίς σεβασμό, καλά κάνει και έφυγε. Ακούει ηλίθεια. Όχι, γιατί ο άνθρωπος το είπε πάνω στην πλάκα. Δεν το είπε πάνω στην ηλίθεια. Και τη λέει και του λέει, τι? Πίσω. Είναι αυτό που μου είπε ένας φίλος. Παντρεμένος, πρώην παντρεμένος, άρα έχει εμπειρία. Πρώην παντρεμένος. Πρώην παντρεμένος. Ναι, ναι, ναι. Μου είπε το εξής. Η γυναίκα μετά το γάμο αλλάζει 180 μοίρες. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και θα συμφωνήσω με τη φίλη. Το έχετε πάρει εσείς αυτό και το λέτε καραμέλα. Και θα συμφωνήσω με τη φίλη την Αρετή που λέει το εξής. Και το έχω ακούσει και από φίλη παντρεμένη να το λέει σε ανήπαντρη. Μη είναι η συμβουλή που δίνει η παντρεμένη στην ανήπαντρη. Ναι. Μη παντρευτείς ποτέ. Σε εμάς μου. Το έχω ακούσει. Όχι, αρετή μου. Όχι, παιδιά. Εντάξει, ξέρεις, με ενοχλεί. Με ενοχλεί αυτό που παντρεύεται ο άντρας, ας πούμε, και μετά που είναι παντρεμένος και ξέρω εγώ είναι παρέα φίλων του. Μεγάλη ζήτηση. Ναι. Και λέει, ξέρω εγώ θα παντρευτεί. Όχι, μην παντρευτείς. Κοίτα και μάστικα που καταντήσαμε. Πώς με ενοχλούν αυτές οι κουβέντες. Αυτά τα λένε οι άντρες. Ναι, ναι. Πώς με ενοχλεί. Δηλαδή, τι πώς κατήδησε. Συγγνώμη. Δηλαδή, οι γυναίκες όταν βγαίνετε και ζητάτε μεταξύ σα και είναι ελεύθεροι μέσα. Παντρέψω, αγάπη μου, παντρέψω να δεις την κλίκα. Εγώ αυτό λέω. Παντρέψω να κάνεις οικογένεια, παιδιά, γιατί αυτό αν δεν το κάνεις στη ζωή σου, ναι, είσαι μισός άνθρωπος. Εξαρτάται τι, τι ηλικία είναι αυτή που το λες. Άνω των 25-27. Στα 27 θεωρώ ότι μια ιδανική ηλικία. Για να βρεις αυτόν που πρέπει. Για να, να προχωρήσεις. Να κάνεις τη σχέση, γιατί με στη σχέση κάνεις τα καλύτερα. Έχει να κάνει με τώρα το χαρακτήρα του καθενός, όχι με το γάμο, λέει η Τίνα. Καλημέρα στον Κώστα που λέει: θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Άμα είσαι αποθυμένα, δεν είσαι για γάμο. Σε αυτό συμφωνώ. Μέχρι εκεί όμως, εκεί τελεία. Όλο το θέμα είναι ότι και στα δύο, ωραία, για να πάμε και στα δύο φύλλα. Αν ο άντρας και η γυναίκα δεν έχουν ζήσει 5 πράγματα μέσα στη ζωή τους μέχρι να παντρευτούν, δεν σημαίνει ότι θα ζήσουν μετά. Αλλά κάποια στιγμή θα σου ξυπνήσει ένα αποθυμένο, ένα ρημαδό τέτοιο στο μυαλό και θα πεις, τι έκανα εγώ στη ζωή μου, γιατί. Ναι. Μιλάει με την Ελίνα. Ναι. Η φίλη, ας πούμε. Και η Ελίνα έκανε στη ζωή της πριν παντρευτεί το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Είχε σχέσεις παράλληλες, είχε το ένα, είχε το άλλο. Το ζει μόνος του, να ξέρετε. Μπράβο. Και η άλλη λέει, ναι, ναι, ναι. Εγώ τι έκανα, ρε παιδιά. Θα χωρίσω. Θα χωρίσω γιατί θέλω να τα ζήσω. Παιδιά, είναι τεπών, αναβράζουν. Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη που συμφωνώ απόλυτα. Λέει μια γυναίκα που έχει μάθει να ωρέγεται πολλούς και να τρώει παντού. Δηλαδή ναι. που προσπαθεί να χορτάσει, όπως λες εσύ. Ναι, ναι. Δεν χορταίνει. Θα συνεχίζει να τρώει από εδώ και από εκεί, όποτε της ανοίξει η όρεξη. Κατάλαβες. Ναι. Απλά θα έχει ένα κορόιδο δίπλα της που νομίζει πως είναι ο μοναδικός και καλά. Τι θέλει να πει Μέρη, ότι όταν. Αυτό που λες εσύ, ότι χόρτασε πριν παντρευτεί. Δεν μιλάμε, δεν είναι μόνο όσο τρως, ανοίγει η όρεξη, να ξέρεις. Ναι. Αυτό. Έλα να σου πω και κάτι. Δεν μιλάω για το σεξ. Δεν μιλάω μόνο για το σεξ. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό που λέω εγώ, να ζήσει τη ζωή σου είναι. Δηλαδή, πήγαινε και κάνε σεξ με τον Βρεις. Τι μας λες ακριβώς. Δηλαδή, ζήσε περιπέτειες, κάνε πράγματα με φίλους, με έτερο. Δεν κάνω εγώ περιπέτειες με το αγόρι μου. Δεν πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε βόλτα στο Λευκό τον Πύργο. Δεν είναι περιπέτεια αυτό. Τη σιγά την περιπέτεια που ζήσε. Από ζούκια κάτσατε σε μια καρέκλα. Συγγνώμη, περιπέτεια δεν είναι αυτό. Ναι, γιατί λες, θα σηκωθώ το πρωί. Δεν θα σηκωθώ το πρωί. Με στην περιπέτεια ζω, παιδιά. Αδρεναλίνη στο φούλετ. Ήπιες, εντάξει.
Η Ελίνα, παιδιά, τον έχει πάρει λίγο κλαρίνο σήμερα. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά παιδιά, δεν είναι... παιδιά, λοιπόν, εδώ είμαστε. Σοβαροί, σοβαρότατοι. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη περί αυτού. Θα σας πω ότι έχει νευριάσει πάρα πολύ με τη... ότι συμφωνείτε μαζί μου. Δεν έχω νευριάσει. Από συμφωνώ σε έναν βαθμό και εγώ. Κάνεις λάθος. Ποιο βαθμό? Κάνεις λάθος. Συμφωνώ. Αλλά συμφωνώ περισσότερο με τις ακροάτριες και τους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα και έχουν πει ότι ναι, μεν συμφωνούμε με τον Γιώργο, αλλά αν δεν γίνει αυτό, μπορείς αυτόν που θα επιλέξεις να είσαι μαζί του ή εκείνη που θα επιλέξεις αντίστοιχα για τους άντρες να κάνετε μαζί πράγματα και να ζήσετε μαζί αυτά που δεν έχει ζήσει πριν το γάμο. Ναι, ρε αυτό, παιδί μου, λέω, ναι, αλλιώς ζεις μέσα στο γάμο, αλλιώς ζεις εκτός γάμου. Αυτό θέλω να σας πω. Καλημέρα στη Λευκοθέα. Πολλά φιλιά. Αν είσαι, λέει, από το 16, λέει, τι θα πεις. Καλημέρα, ναι. Τάσο. Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσο μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Μια Τάσο, χαρά. Είσαι παντρεμένος? Εννοείται. Α, πώς, έχεις παιδάκια? Δύο παιδάκια. Α, δύο. Εγώ, τι... α, είναι και η μάνα. Γιατί ο Γιώργος μου δείχνει τέσσερα και λέω. Όχι. Δεν ακούω. Λοιπόν, σε καλούμε τόσο καφέ Morning Show. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις από τις κόρες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς είναι μέσω σπίτι με τρεις γυναίκες? Καλύτερα, αν είχα τέταρτη, ναι. Θα ήταν ακόμα καλύτερα. Α, μας λείπει μία. Αλήθεια. Μία κόρη. Αλήθεια, είναι ωραία με τα κορίτσια, ε. Είμαι αυτό και πιο ευτυχισμένος. Βέβαια. Ό,τι ζητείς τα πόδια σου. Λοιπόν, Τάσο μου, έγινε καλημέρα και πάλι πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στα κορίτσια μου και στα αγόρια εδώ που μας έχουν στείλει μηνύματα. Στην Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ντανιέλα. Καλημέρα στη Λευκοθέα. Για να ζήσεις, λέει, πράγματα, συμφωνώ. Γιατί μετά βγαίνουν όλα τα χαζά που θες να κάνεις σε αυτή την ηλικία. Και δεν μεγαλώνεις ποτέ. Αυτό όμως είναι και καλό που είσαι πάντα σαν παιδί. Για παράδειγμα, λέει, εγώ κάνω χειρότερα και από τις κόρες μου. Α, λέει η Λευκοθέα, το κορίτσι μας, τις μιλιές. Καλημέρα στον Νίκο. Εγώ θέλω η γυναίκα που θα παντρευτώ να έχει ζήσει τη ζωή και να είναι έτοιμη να κάνει οικογένεια. Οτιδήποτε χαζομάρα και τρέλα θέλει να την κάνει μετά, να την κάνουμε μαζί και να γουστάρουμε. Μπράβο. Λέει ο Νίκος. Αλλά υπάρχουν και τρέλες οι οποίες δεν χωράει ο άντρας σου ή η γυναίκα σου. Ναι. Τι δεν καταλαβαίνεις. Κάντε πριν. Καλημέρα. Θα πάμε, λέει, survivor, σαφάρι στη ζούγκλα θα κάνουμε, λέει, ναι. Η Μέρη. Καλημέρα. Ινδιάνα Τζόουνς. Καλημέρα στη Δέσποινα, μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι. Θα το ρετουσάρουμε λίγο γιατί είναι λίγο ισχυρό μέσα και κάποιες λέξεις που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Και ποιος έχει στείλει? Η Δέσποινα. Κορίτσι πάλι. Ναι. Τι έχετε πάθει, παιδιά? Γυναικάρες μου, όμορφες. Έχετε πάθει, δηλαδή, κορίτσι, έχετε πάθει καρτελίαση. Σας έχει κολλήσει. Τι είναι, κολλητικό είναι? Α, καλά, να δεις τι μου στέλνουν στο. Ενώ εγώ εδώ βράχος. Ναι, βράχο τον καημό μου. Έλα βρε Χρύσα μου, σήκωσε. Ένα κόκο. Αγαπημένο μου τραγουδά, Τάσα. Το έχει για βουνό. Μην το σηκώσω, τα ακούσει λίγο. Δεν σηκώνω άλλο τόσο πόνο. Αχ, βρε Νατάσα. Δεν πειράζει, δεν ακούσαμε Νατάσα. Καλημέρα στη Βάσο, είμαι παντρεμένη και είμαι καλά. Λοιπόν, μία που λέμε, ας αφήσουμε λίγο τα ζευγάρια στην άκρη. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο καθένας θα ζήσει ό,τι θέλει να ζήσει. Σε λίγο θα σας πω μία νέα μόδα που έχει να κάνει για εμάς τους φιλόζωους. Ναι. Για τα κατοικίδια μας και τα αγαπημένα μας σκυλάκια. Βέβαια. Έρχεται μία μόδα, παιδιά. Έχω πάθει πλάκα. Μόδα στα σκυλιά. Στα σκυλιά. Μόδα στους ιδιοκτήτες των. Μόδα στα σκυλιά. Εμείς οι ιδιοκτήτες πρέπει να το κάνουμε στο σκυλάκι μας. Ναι, ναι. Ειδικά εμείς που έχουμε και αρσενικό. Ναι. Σε θηλυκό δεν γίνεται. Μόνο σε αρσενικό μπορεί να γίνει αυτό. Έχουμε ακούσει όλες τις έξυπνες συσκευές από σένα. Βρε, αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Όταν το δα, λέω, είναι δυνατό να το σκεφτούν αυτό το πράγμα και εγώ δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό. Α, δεν το έχεις σκεφτεί εσύ ποτέ? Όχι. Είναι πέρα από τη δική σου σκέψη. Και τη δική μου φαντασία. Φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο γιατί η δική σου φαντασία δεν έχει όρια. Λοιπόν, ετοιμαστείτε σε λίγο στο καφέ Morning Show. Μια μόδα η οποία είναι καταπληκτική. Όλοι οι φιλόζωοι εδώ, δυναμώστε το. Ενωθείτε και βρίστε. Και η μόδα η απίστευτη, η μοναδική, η ανεπανάληπτη, αυτή που έχει συμβεί στην Καρολίνα. Από την Καρολίνα μας έρχεται. Η μόδα για κατοικίδια. Μόδα το οποίο θα περπατάει το σκυλί σου και θα το χαζεύουν όλα τα άλλα. Για πες. Δηλαδή θα βγάζεις βόλτα το αρσενικό σου σκύλο και θα το χαζεύουν όλοι. Ναι, για και θα λένε τι έκανε ρε ο τύπος, μπράβο. Μπράβο τώρα λέμε. Ναι, εντάξει. Πλέον μια νέα τάση μόδας έρχεται να περιποιηθεί τα σκυλιά από την Καρολίνα, από τη Βόρεια Καρολίνα, όπου οι σκύλοι τα αρσενικά θα πρέπει να έχουν γκλίτερ στα μπαλάκια τους. Τι λες, μωρέ. Ναι. Τι λες τώρα? Έρχεται νέα τάση μόδας, το οποίο όλα τα αρσενικά σκυλιά πλέον καλύπτουν το επίμαχό του σημείο, το πίσω μέρος στα μπαλάκια. Ναι, λοιπόν, με γκλίτερ. Διαφόρων χρωμάτων. Ναι. Δηλαδή μπλε, χρυσό, ασημί. Και αυτό που βοηθάει? Στην καλόπιση του σκύλου. Α, είναι πιο όμορφο λέει, το σκυλί έτσι. Έλα. Βγάλε τα φωτογραφία. Ναι, εσύ, έτσι. Άμα το δει σε φωτογραφία θα καταλάβει, θέλω να πω. Κοίτα το. Α, παιδιά!
έχασε και νιάτικη μπάλα είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το σκυλάκι σας ξέρετε, είναι μικρά. Και φαίνονται από το κούρεμα, όταν τα κουρεύεται από πίσω, φαίνεται που περπατάει έτσι. Σκεφτείτε να είναι δύο μπλε γκλίτερ. Φαίνονται σωσινικά. Ναι, φαίνονται. Ναι. Λοιπόν, φανταστείτε να είναι με γκλίτερ. Ναι. Και να προχωράει στον δρόμο και να το χαζεύετε. Ναι, δεν είναι γκλίτερ τύπου highlighter που βάζουμε εμείς κορίτσια. Είναι γκλίτερ σαν να βλέπεις χρυσογεννιάτικη μπάλα. Τόσο γκλίτερ έχει πάνω. Λοιπόν, κάποιοι που προσπάθησαν να το κάνουν σπίτι, γιατί το φτιάχνουν σε είδη καλοπισμού σκύλων. Άκου τι κάνουν στα ζώα. Κάποιοι προσπάθησαν να το κάνουν σπίτι μέχρι που του λέρωσαν και τον ποπό. Ναι. Και έχει σε γκλίτερ ο σκύλος. Το μόνο πρόβλημα, λέει, σε αυτό είναι όταν ο σκύλος αρχίζει να γλύφεται. Τώρα θα γεμίσει όλη η γλώσσα. Ναι. Μα είναι δυνατόν. Και μετά απλά τι γεμίζει η γλώσσα. Τι κάνουν τα ζώα, γιατί τα παιδεύουν τα ζώα. Έλατε, έτσι. Δεν ξέρω. Είναι δυνατόν. Τι φυλάκια είναι. Είναι μια τάση αυτές. Που στη Βόρεια Καρολίνα όλα τα σκυλιά δυστυχώς τα παπαράκια τους τα έχουν με γκλίτερ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι βάζουν και μια χάος μουσική και αρχίζουν να χτυπιούνται τα σκυλιά και να αρχίζουν να χορεύουν. Στην δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Και δεν είναι και χριστουγεννιάτικη μόδα. Να πει Χριστούγεννα είναι. Ναι, ρε παιδιά, έλεγα. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ξεκίνησα από την αρχή και τελείωσε στο τέλος. Θα σου πω κάτι απλά τώρα. Μπήκε ένας παίκτης στο Survivor, ο οποίος είναι φίλος του Σπαλιάρα. Ναι. Και είπε συγκεκριμένα ότι ο νέος αυτός παίκτης είναι. Είπε ο Σπαλιάρας που είναι φίλος του, ότι είναι ο νέος φάκτης του φετινού παιχνιδιού. Είναι ο Βασίλης Λέι Σίμος. Μπήκε πρόσφατα τώρα, προχθές, αντιπροχθές, δεν ξέρω. Α, ο ψαράς. Αυτός λέει ο νέος φάκτης, είπε ο Σπαλιάρας, είναι φίλος του. Αυτός μιλάει πολύ. Αυτός θα τον εκνευρίσει. Δούλευε στο Φουρτιώτη. Πρέπει να είναι. Αυτός λέει ήταν, είναι αντιπρόεδρος, νομίζω, στην Βαρβάκιο. Ναι, με τα ψάρια. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το παιδί δούλευε στην τηλεόραση. Νομίζω δούλευε στο Φουρτιώτη και σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο κανάλι. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ο νέος φάκτης της Καρίδας, μας λέει ο Σπαλιάρας. Αυτός που μπήκε τώρα στο Survivor. Ναι. Ξεκίνησε δυναμικά. Μπήκε, με το που μπήκε το παιχνίδι, είναι αυτή την ημέρα που πήραμε και τις 5 νίκες. Έπαιξε αυτός. Όχι, δεν έπαιξε, αλλά έδωσε. Μίλαγε πολύ, έδινε. Νεύρο, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Ναι. Αλλά μιλάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχει θέμα. Α, μου αρέσουν οι άνθρωποι που μιλάνε πολύ. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή για όλα έχει άποψη. Αξερολίαση εννοείς. Και λέει διάφορα, ρε παιδί μου, επειδή ήρθε και από το παιχνίδι, είχε δει και το παιχνίδι πριν μπει. Ναι. Οπότε ήταν ανεβασμένος πολύ, αλλά. Εντάξει, όταν αρχίζει να πεινάει, θα το κοπεί, δεν μπορεί. Λες. Βέβαια. Η πείνα φέρνει. Η αφαγία φέρνει και σιωπή. Λοιπόν, το άλλο θέμα που θέλω να σας πω είναι ότι ο Τζούνι Λίτσαλη, ας μείνουμε στο Survivor, πάμε όμως στο αφεντικό. Ο Τζούνι Λίτσαλη χώρισε με τη γυναίκα του. Το ξέρουμε. 7 χρόνια ήταν μαζί, ένα χρόνο παντρεμένοι. Δηλαδή, 7 χρόνια ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Με το που παντρεύτηκαν. Ατσα! Τι υποκαρτέλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα, είναι, το θέμα μου είναι ότι πήρε την επιμέλεια του παιδιού, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Φαντάσου. Εντάξει. Περίμενε. Όταν χωρίσαν και δεν θυμάμαι το λόγο, είναι γιατί αυτός την απάτησε ή αυτή τον απάτησε. Λένε οι κακές οι γλώσσες που το διέψευσε. Ότι ήταν με Τούρκο ηθοποιό το κορίτσι. Μπράβο, εγώ το είχα πει. Ναι, εσύ το είχες πει. Εγώ το είχα πει, ναι, το θυμήθηκα. Έχουν ένα κοριτσάκι και την επιμέλεια, ενώ χώρισαν πάρα πολύ ωραία, συνενετικό το διαζύγιο. Έτσι μάθαμε εμείς. Της έδωσε διατροφή και κάτι άλλα χρήματα και με τον όρο ότι δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί ποτέ και αυτή είπε εντάξει. Ναι. Και τώρα τι. Α, δηλαδή μπορεί να πηγαίνει με όποιον θέλει να μην παντρευτεί. Τη είπε να μην παντρευτεί, ναι. Και τώρα πήρε πάρε όλη την Τουρκία, πήρε την επιμέλεια του παιδιού. Εντάξει, αυτό δεν είναι ωραίο που κάνει. Όχι, μπορεί να του είπε αυτή κάτι. Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει η μάνα που να πει δεν θέλω την επιμέλεια του παιδιού, ούτε ένα εκατομμύριο. Μα τον κομμενάκι δεν μπορεί. Τον κομμενάκι όλη την ώρα πάει σε περιοδίες. Πρέπει να τον ακολουθήσω μαζί. Το παιδί που πρέπει να πάει σχολείο, πρέπει να μάθει γράμματα, να πάει στο μπαρού του Κεφθέ. Τη το πήρε το παιδί γιατί είναι ο Ηλίτζαλη τώρα, άστο. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή θε να μου πει τη πήρε το παιδί επειδή έχει πολλά λεφτά. Δεν ξέρω γιατί τη το πήρε το παιδί, αλλά δεν είναι ωραίο αυτό που κάνει ο Λίτσαλη, γιατί έχει ωραίο προφίλ στο Survivor που το βλέπω, το είναι συμπαθητικό. Και να σου πω και κάτι. Έχει πολλά άλλα χρήματα ο Άτζουλ. Έτσι κι αλλιώς τη τα δίνει. Ναι. Δεν είναι ότι θα πίναγε το παιδί, αν πήγε με τη μάνα. Γιατί να το πάρει το παιδάκι γιατί τώρα. Γιατί η μάνα δεν το θέλει. Η μάνα. Υπάρχουν και αυτές οι μανάδες, Ρελίνα, τι να κάνουμε. Εντάξει, ίσως ο Instagram της λέει το κορίτσι αυτό είναι μονίμως με το παιδί της. Όπου πάει, παίρνει και το παιδί της μαζί αυτή. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα και δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Εγώ πιστεύω ότι κάτι άλλο γίνει τώρα. Δεν γίνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να συμμετάσχετε κι εσείς με πάρα πολλά μηνύματα. Ο Justin Bieber παντρεύτηκε την Χάλι Baldwin. Την Baldwin την κόρη. Ποιανού είναι αυτό. Του ηθοποιού του Άλεκ. Ο Άλεκ Baldwin είναι ο πατέρας. Ένας από τους Baldwin είναι ο πατέρας της. Μα, δεν έκαναν σεξ πριν το γάμο. Άτε. Ναι.
Δεν έκαναν. Α, για θρησκευτικούς λόγους. Περίμενε. Πόσες μέρες πριν το γάμο. Είναι μαζί, πόσο, κάνα 2 χρόνια. 2 χρόνια, θες να μου πεις ότι δεν την έχει κουτουπώσει. Καθόλου. Άσε, μην τα λες έτσι καταρχήν. Τέτοια ρήματα, στο ελληνικό λεξικό δεν υπάρχουν. Άσε, ρε. Καθόλου, παιδιά. Μπράβο του. Ήτανε που ήταν αγαπημένος μου ο Μπίμπερ, τώρα είναι. Έγινε αγαπημένος ο Μπίμπερ από πότε, Μαρή? Μ' αρέσει ο Μπίμπερ. Από πότε, Μαρή? Από τότε πιστεύω που έκανε χιλιακούς και τατού. Πιστεύω ότι ο γιος μου τόσο όμορφος θα γίνει. Από τότε που έκανε χιλιακούς και τατού, μάλιστα. Λοιπόν, και παραδέχτηκαν λοιπόν ότι ήταν μία από τις καλύτερες αποφάσεις που πήραν ως ζευγάρι, που είπαν ότι δεν θα κάνουμε σεξ πριν το γάμο, γιατί το άφηνε όλα στη φαντασία. Ναι, και καλά. Μετά ο Θεός, λέει ο Μπίμπερ, πρόσεξε, ο Θεός λέει δεν μας ζητά να μην κάνουμε σεξ γιατί θέλει να μας εξουσιάζει. Θέλει να μας προστατεύσει από τον πόνο. Τι πρόβλημα. Λοιπόν, ορισμένα. Από τον πόνο. Ναι, από τον πόνο που προκαλεί, ρε παιδί μου. Μπίμπερ, επειδή από ό,τι κατάλαβα είσαι παρθένο αγοράκι. Δεν πονάει η αγόρι μου την πρώτη φορά για τον άντρα. Η γυναίκα πονάει. Τώρα, αν σε πονέσει εσένα την πρώτη σου φορά. Σταμάτα, ρε Γιώργο. Ήθελα να αφιερωθώ στο Θεό με αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύω ότι στα αλήθεια είναι το καλύτερο για την ψυχή μου. Και πιστεύω, αφού λέει, ότι πάει... ο Θεός με ευλόγησε με τη χάλη που κι αυτή συμφώνησε, ναι, ναι, να μην κάνουν σεξ πριν το γάμο. Μεταξύ του. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Μεταξύ τους δεν κάνανε σεξ για 2 χρόνια. Μπράβο τους. Εσύ θα αντέξεις 2 χρόνια σχέση χωρίς να περιμένεις το γάμο. Υπενθυμίστε, λέει, ότι το 2013 ο Μπίμπερ είχε γίνει αντιληπτός να βγαίνει από οίκο ανοχής, ναι, στηριγμένος με σεντόνια. Άλλο πράγμα αυτό. Όχι, μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη. Εγώ λέμε... ανάντεχα. Ναι. Εγώ ήμουν πριν το γάμο 5 χρόνια. Θα άντεχα και 15. Τι 15. Θα άντεχα. Τι θα άντεχες. Άλλο που δεν έγινε. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, είσαι σε σχέση. Βγαίνετε, ναι, πίνετε, κοιμάστε μαζί. Ναι, βέβαια. Διασκεδάζετε. Μένανε μαζί. Ναι, μένεις μαζί του και δεν υπάρχει σεξουαλικότητα. Τίποτα. Τίποτα. Για θρησκευτικούς λόγους, βέβαια. Αντέχεις. Θα περίμενα την πρώτη νύχτα του γάμου. Ναι, καλά. Γιώργο μου. Ναι, εγώ. Λένε, δεν πρέπει να κάνεις σεξ πριν την πρώτη νύχτα. Δεν πρέπει να κάνεις σεξ πριν το γάμο. Μπράβο. Άρα πριν το γάμο είναι η προηγούμενη μέρα. Την παιδιά, προηγούμενη δεν θα κάνω. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα. Α, υπάρχει κάποιος που το έχει κάνει αυτό ποτέ? Όχι, δηλαδή, αν υπάρχει. Θα ήθελα να το γνωρίσω κιόλας. Αν υπάρχει, αλλά πώς θα το αποδείξουμε αυτό? Μας το πει, εμείς πιστεύουμε. Είναι ένα... Α, θα έχεις φωτογραφία το σεντόνι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα απλώσουμε σεντόνι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, ρε παιδιά. Ωραία μέρα για ψώνια, κορίτσια. Να βγούμε να ψωνίσουμε, να πάρουμε ρούχα, να πάρουμε πολύ ωραία μπουφάν, γούνες, βραδινά φορέματα, τζιν, πουκάμισα, κοστούμια, ό,τι θέλετε, να, ό,τι σας λείπει. Και αν δεν σας λείπει, πάλι να το αγοράσετε, γιατί είμαστε στη διάρκεια των εκτόσεων. Στις εκτόσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι τέλος του Φλεβάρι και τώρα αρχίζουν και δυναμώνουν οι εκτόσεις. Τώρα είναι που είναι στα ντουζένια τους πάνω. Τώρα θα γίνει χαμός. Χρυσάντα 30 φύλου, Αβάντων 55 και Αβάντων 37. Δύο City Boutique με εξαιρετικά φορέματα, εξαιρετικά ρούχα γυναικεία, σε εκπληκτικές τιμές. Μισή τιμή θα τα βρείτε τα ρούχα της Χρυσάντας στα 2 καταστήματά της επί της Αβάντων. Και καθόταν το λιοντάρι που λέτε στο δάσος και χάζευε έτσι. Είχε κάτσει στον ήλιο εκεί και χάζευε γύρω-γύρω. Ξαφνικά περνάει το μυρμήγκι τρέχοντας μπροστά του. Μυρμήγκι, για πού το βάλες, τι έγινε έτσι βιαστικό σήμερα, λέει το λιοντάρι. Ρε λιοντάρι, δεν τα μάθες. Τράκαρε ο ελέφαντας με τον υποπόταμο. Και εσύ γιατί τρέχεις, ρε φίλε? Πάω να δώσω αίμα. Ιδέρεως αρνητικό. Σαν να πάρει το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης δεν το σηκώνει. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Στη Ματίνα, καλημέρα. 120 ευρώ το μπουκάλι στις μέλισσες. Δεν με τσιμπάνε καλύτερα. Όχι, εδώ είναι. Εδώ κλείνουν 10 ανάποδα. Χρόνια τα αγόρια μας τώρα. Εδώ είναι ανάποδα, έπρεπε να το λέει. 120 ευρώ το μπουκάλι στις μέλισσες. Ή θα τσακούσεις ή θα σε τσιμπήσουν. Τι προτιμάς? Καλημέρα στον Στέργιο. Εγώ, λέει, δεν το έκανα πριν το γάμο. Κανένα μισάωρο. Από Ζυρίχη ο Στέργιος. Βαγγέλη. Τίποτα, Βαγγέλη. Γιατί? Δεν ξέρω, έχει γενέθλια. Έχει νεύρα που μεγαλώνει, μάλλον. Βασιλική μου, να τον χαίρεσαι παρόλα αυτά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Αντωνάκη, στην Μαρία. Αντωνάκη, σε υπογράφει έτσι, γι' αυτό το λέω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Δέσποινα, στη Βασιλική, πολλά φιλιά στον Κώστα. Επίσης, ο Χάρης μας στέλνει την καλημέρα του. Και η Μέρη και η Δημητρούλα και το Μαράκι. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε και το ανέκδοτο της φίλης της Δέσποινας που μας έστειλε. Βάσια. Ναι. Καλημέρα, Βάσια μου, τι κάνεις? Καλά. Καλά. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εσένα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς είναι καλιά σου να το βρεις. Happy birthday to you. Τα πόσα κλείνει σήμερα, Βάσια μου? Τα 31. Λοιπόν, ό,τι επιθυμείς. Ωραία ηλικία. Στην αγκαλιά σου να το βρεις. Και τι δώρο θα ήθελες σήμερα από τη Μαρία και το Σταύρο? Την ευχή τους. Την ευχή τους. Τίποτα παραπάνω. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Ναι. Έχεις κάνει μοντέλο? Όχι, γιατί τα μοντέλα τι εύχονται πάντα όταν τους λένε κανένα μια ευχή? Η παγκόσμια ειρήνη, η υγεία σε όλους. Στα καλυστία, στις ερωτήσεις της Επιτροπής. Λοιπόν, η υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, έγινε, Βάσια μου, και πάλι πολύχρονη.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πολύ χρόνο, καλή καλημέρα, συνέχεια. Επίσης, ωραίο δώρο να κάνεις στη φίλη σου που γιορτάζει, στο κορίτσι σου. Είναι πολύ ωραίο κομμωτήριο σήμερα. Πας στην Άννα, παίρνεις μια κάρτα, δωρεπιταγή. Λες, δίνω, ας πούμε, τόσα χρήματα να έρθει να κάνει το κορίτσι μου ό,τι θέλει. Ναι, παιδί μου, για μια περιποίηση γυναίκα. Από πού ξεκινάμε μέχρι πού φτάνουμε, γιατί δεν τα ξέρουμε κι εμείς αυτά. Τι τιμές. Ναι, ανάλογα τι θέλεις να κάνει. Ανάλογα, μπορεί να κάνει ένα χτενίσμα με 15 ευρώ. Άρα από 15 μέχρι έχει όσο ο Θεός. Θέλει. Όχι, όσο έχει ο Θεός, ναι. Μπορείς να βάλεις πολλά χρήματα και να έχεις κάθε εβδομάδα να πηγαίνεις. Τι σιάνγκρες, μια κάρτα μπόνους. Βέβαια. Με 100 ευρώ, ας πούμε. Και πάρ' τα αγάπη μου, πει κάντα κομμωτήριο. 22-21-08-3-73 Idols Παπαναστασίου 17 στην πλατεία Αγοράς. Υπέροχο κομμωτήριο, σας περιμένει όλη την ημέρα. Σήμερα και αύριο, βεβαίως και καθημερινά. Καλημέρα στην φίλη τη Δέσποινα, μας έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο ανεκδοτάκι, όλο δικό σας. Δύο συνάδελφοι είναι στο γραφείο και δουλεύουν μπροστά στον υπολογιστή τους. Πίνουν λοιπόν χαλαρά τον καφεδάκο τους και μασουλάνε κουλουράκια. Κουλουράκια τονίζω. Σε κάποια φάση λοιπόν πετάει το ένα και λέει στο φίλο του: παρατήρησες. Τώρα τελευταία τα κουλουράκια του φούρνου είναι πολύ πιο νόστιμα. Τι βάζει μέσα αυτός ο π***ς ο φούρναρης, τι κάνει? Και άλλος του λέει, ταχύνη. Έλα τώρα, πλάκα κάνεις. Τους 11 φτάνουμε σήμερα βαθμούς Κελσίου με μικρές πιθανότητες βροχής. Αυτή η μουντάδα καλά θα κρατήσει και τη σημερινή μέρα. Αύριο ξεκινάμε με λίγο ηλιοφάνεια το πρωί με 7 βαθμούς Κελσίου. Μετά θα έχουμε λίγες συννεφιές και ίσως μικρή πιθανότητα βροχής. Ναι. Αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει στους 11 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Κυριακή τώρα τα πράγματα ηρεμούν κάπως. Φεύγει, εξασθενεί το φαινόμενο. 12 βαθμούς Κελσίου με 98% υγρασία βέβαια. Πάρα πολύ υγρασία. Με 2 μποφόρ νοτιοδυτικά. Να πας στον Αντένα να πεις τον καιρό γιατί βέβαια υπάρχει θέμα να ξέρεις. Τι ψάχνουν μετρολόγο. Έγινε με τον Ανιακό χαμός. Τι έγινε. Χαμός. Έλα, λέγε. Παιδιά, εντάξει, η αλήθεια βέβαια, εγώ χθες ήμουνα ενάντια στον Αρνιακό. Ναι. Σήμερα είμαι πιο δίπλα του. Να τι έγινε, γιατί είναι αγαπημένος μου ο Αρνιακός. Ναι, ο κύριος Αρνιακός, συγγνώμη, ναι. Την ώρα που έλεγε το δελτίο καιρού στον Αντένα. Και έλεγε του αγρότες κιόλα. Φτάνοντας στη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Μας ενημέρωσε για την πρόβλεψη του καιρού στη Νότια Μακεδονία. Αμα. Και έδειχνε Θεσσαλονίκη. Αυτά δεν είναι ωραία. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει. Έγινε χαμός. Δεν τον άφησαν τον άνθρωπο. Τον έκαναν παιδιά στο διαδίκτυο. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο βρυσίδι. Και τελικά. Τελικά βγήκε και μίλησε και επειδή έχει δεχθεί πλήθος επιθετικών σχολείων, ειδικά στο Twitter, λέει πρόκειται για μια μεγάλη παρεξήγηση. Την ώρα που είπα, λέει τη φράση Νότια Μακεδονία, εννοούσα τους νομούς που βρίσκονται στη Νότια Μακεδονία. Δηλαδή, εγώ αυτό κατάλαβα. Νότια Μακεδονία, έλεγα, ξέρω εγώ, την Κατερίνη, νότια στη Μακεδονία μας. Όχι στη Μακεδονία. Νότια Μακεδονία. Αυτοί που νομίζουν ότι έχουν οι άλλοι, έτσι. Λοιπόν, τώρα λέει πλέον, επειδή έγινε παρεξήγηση και επειδή η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα λέει θα αναφέρομαι μόνο σε νομούς. Κακομοίρης. Δηλαδή, επειδή όντως, όταν όμως είδα και εγώ το βίντεο, εκεί μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Λέω, τι είναι Νότια Μακεδονία. Δεν το είδα, δεν το είδα. Πλάκα μας κάνεις. Τι είναι Νότια Μακεδονία, ποια είναι η Βόρεια. Αφού του ήταν εκεί η Ελλήνα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, Κακομοίρη, το λυπήθηκα. Καλημέρα στον φίλο τον Λάζαρο από Λευκοσία. Καλημέρα στον Νίκο από Θεσσαλονίκη. Η μέρη σου λέει είναι ο Χουρμάς. Όπως λέει και ο Νίκος. Χουρμάδες, μπράβο. Είναι ο Χουρμάς. Ναι, ο Χουρμάς, παιδιά. Ο Χουρμάς. Πάλι καλά που έχουμε και εσείς. Πάλι καλά. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Έχουμε και εσάς. Σε λίγο στο Cafe Morning Show έχουμε, κυρίες και κύριοι, συλλαβές και λέξη. Σας δίνω μια συλλαβή και πρέπει να μου δώσετε μέσα σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις από τη συγκεκριμένη συλλαβή που θα σας πω εγώ. Η οποία συλλαβή μπορεί να είναι 2 γράμματα, μπορεί να είναι 3 γράμματα. Ναι, 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 ναι. Σε μένα συνήθως είναι 4 γράμματα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σιγά σιγά, επειδή αρχίζουν και λίγουν τα. Βάζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θα γίνουμε τρισύλλαβα. Λοιπόν, 5 λέξεις από μία σύλλαβη που ξεκινάνε μάλλον από αυτή τη σύλλαβη σε 15 δευτερόλεπτα. 22-10-62-700. Τηλεφωνήστε γιατί παίζουμε τώρα. Καλημέρα, Λία. Καλημέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς το κορίτσι. Είμαι καλά, εσύ? Είσαι καλά και εμείς μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Λία μου, ναι. Τα πας καλά με αυτό το παιχνίδι? Έτσι και έτσι, ναι. Όταν παίζει μόνη της, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Βάζεις και χρόνο στον εαυτό σου ή έτσι απλά? Όχι, δεν βάζω. Με εκείνο το πρόβλημα. Ο χρόνος που σε αγχώνει. Α, όχι ότι είναι στον αέρα του Morning Show και τη μιλάς εσύ. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, Λία, μου έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από ρο και έψιλον. Από ρε. Ναι. Ρέψιμο. Ναι. Ρέμα. Ρε τι, Λία, ρε. Ρε. Ρευστό. Έλα, δύσκολο, βρε, Λία, δύσκολο. Έλα, βρε, ρεζέρβα, ρε, μάλι, με ξεκίνησε και με ρέψιμο, ρέγκα. Ρέγκα. Είναι δύσκολες οι λέξεις. Εύκολο ήταν, ρε παιδιά. Εύκολο. Δεν πειράζει, Λία μου, δεν πειράζει.
Έγινε, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είχα γνωρίσει κάποτε ένα παιδί, ο οποίο είχε θέμα με το ρε. Δεν ήθελε να το λες. Μπορούσε να το πει ό,τι θες. Ό,τι θες, έξω από ρε. Μην με πεις ρε. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι χειρότερο. Το ρε είχε θέμα, είχε θέμα με το ρε. Με το ρε είχε θέμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όλοι μπροστά μου πέφτουν. Λοιπόν, σήμερα δεν έχω παίξει ένα. Ναι, μου πήρε λίγα τη σειρά. Δεν πειράζει. Σε κρατάω τελευταία και χειρότερα. Και καταϊδρωμένη. Ναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, Στέφανε, τι κάνει. Όλα καλά. Καλώ τον Στέφανο. Δεν ήταν εύκολο. Μπορώ να σα πω ότι σα ακούω κάθε μέρα και γελάω μέσα στην καρδιά μου απίστευτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε κάνουμε και γελά. Γελάω, ναι. Δηλαδή, εντάξει, τι περνά, Λίνα, εκεί με τον Γιώργο. Ο Γιώργο είναι, άστα να πάνε, είναι ωραίο. Άρα, δηλαδή, γελά με τον πόνο μου. Αδελφέ μου. Γελάς... Αδελφό, ναι, Γιωργάρα. Λοιπόν, Στέφανε, πάμε στα δικά μα τώρα. Λοιπόν, θέλω σε 15 δευτερόλεπτα, αδελφέ μου, να δούμε πώς θα γελάσεις τώρα. Να μου πεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από λε, από λάμδα και έψιλον. Από λάμδα και έψιλον. Ναι. Πάμε. Λεμός, λεοντάρι, λεοπάρδαλι. Ναι. Το λεοντάρι τι είναι το λεοντάρι? Λεμοτόμος. Λεχένα, λεχόνα. Τι λέει? Παιδιά, τι λέει! Γιατί τώρα παίρνω, δεν θα κάθεσαι σωστά. Λεχόνα δεν υπάρχει, λεχόνα. Λεχόνα. Περίμενε, δεν πάω να μιλήσω το γέλιο. Είναι η λεχόνα. Είναι και η λεοχόνα. Να σε καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει, Στέφανε, δεν πειράζει. Είσαι αδερφός μου. Αυτό αρκεί. Λοιπόν. Έγινε, καλή σου μέρα, καλημέρα. 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 Εσύ θα τσέβρισες αυτές τις λέξεις. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ότι έχει χάσει βέβαια το αγώνα. Νομίζω το κατάλαβε, νομίζω ότι θα σε κάνει πιο πολύ πλάκα. Λεοντάρι. Λεοντάρι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι, έλα. Βέβαια και σωστά να ήταν τα υπόλοιπα, ο λαιμός γράφεται με αλφαγιώτα, όπως λέει και ο Κώστας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Κωνσταντίνα μου? Καλά, εσύ? Καλώς εμείς. Την Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είσαι έτοιμη? Έτοιμη είμαι. Έχεις 15 δευτερόλεπτα και θέλω 5 λέξεις που ξεκινάνε από σίγμα και κάπα. Από σκ. Λοιπόν, σκάσε. Σκατώ. Σκάρτος. Σκέρτσο. Σκανδάλι. Μπράβο. Εντάξει, καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν μπορούσες να αποφύγεις αυτές τις δύο πρώτες λέξεις. Όχι. Δεν μπορούσες, ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά μπορείς να πεις κατούλα, ρε, επειδή είναι λίγο πιο ευγενικό. Να ήταν λίγο πιο ραδιοφωνικό. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή σου, να συμβαίνει με το δωράκι σου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που βαϊμπεράρουν μαζί μας και όχι μόνο. Καλημέρα στη Λευκοθέα, στον Κώστα, στον Νίκο, στην Μέρη, στον Λάζαρο, στην Στέριο, στην Κωνσταντίνα, στον Αντώνη, στη Δέσποινα, στο Χάρη. Σε όλα τα παιδιά γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Χαμός και σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά είστε απίθανοι, είστε πολύτιμοι, είστε φοβεροί. Διάβαζα για το νέο emoji, το οποίο είναι λίγο. Θα βγει αυτό το emoji. Άτακτο. Εμείς το έχουμε. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει ακόμα στα. Ας σας στείλω ένα μήνυμα. Στα social μου. Είναι ένα emoji που υποβαθμίζει. Σκεφτείτε, τον λοιπόν, τον αντίχειρα και το δείκτη να δείχνουν ότι κάτι είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή. Πόσο είναι το διεύρο, τόσο λες εσύ, ναι, με το χέρι. Τόσο. Μου λέει ο Γιώργος, πώς είσαι σήμερα, πώς είναι η διάθεσή σου, τόση. Ξέρω εγώ, τι άλλο μπορώ να σου πω για να μου απαντήσω έτσι. Να σου πω, Γιώργο, πόσο μεγάλη είναι η διάθεση που έχεις για το morning show καθημερινά. Μου πεις εσύ. Τόση. Εκεί βάζεις όλη την παλάμη. Λοιπόν, το νέο emoji είναι ένα emoji το οποίο έχει έρθει για να δείξει. Επικριτικό. Επικριτικό, βεβαίως. Συμβολίζει μια μικρή ποσότητα. Τι γίνεται τώρα? Οι χρήστες στο social media, όταν το είδανε, είπαν ότι αυτό είναι μια κλασική χειρονομία που κάνουν όταν θέλουν να δείξουν ότι κάποιος έχει μικρό. Μόριο. Αυτό έχει να κάνει με τις γυναίκες, οι οποίες όταν τις χωρίζει ένας πρώην, τέλος πάντων, τις χωρίζει και λέει: τα είχαμε το Βαγγέλη που το είχε τόσο. Ναι. Αυτό λένε οι χρήστες του social. Ναι. Η εταιρεία όμως έβγαλε ανακοίνωση γιατί είδε όλα αυτά τα σχόλια που υπόθηκαν και λέει ότι, παιδιά, δεν πρόκειται για ένα emoji. Τι για αυτόν τον λόγο. Αυτό. Είναι, συμβολίζει μία μικρή ποσότητα. Δηλαδή, λέω στον Αντώνη, φέρε μου μπρόκολο, πόσο, τόσο. Καταλαβές. Ή ξέρω εγώ, χρειάζομαι γάλα για τα παιδιά. Πόσο και του σύλλογο τόσο. Ότι καλά, θέλουμε λίγο, ρε παιδί μου. Αντιλαμβάνεσαι, σου λέω. Πόσο είναι να σου βάλω, τόσο. Ναι. Δηλαδή, του λες λίγο. Μου στέλνει το πρωί, μπορεί να μου φέρει, ξέρω εγώ, χυμό. Πόσο, τόσο θα μου λες, καταλαβαίνεις. Υπάρχει περίπτωση να σου πω, φέρουμε το πρωί χυμό και να μου πει πόσο. Θέλω να σου πω ότι η εταιρεία έβγαλε ανακοίνωση και λέει, παιδιά, το emoji δεν είναι αυτό που νομίζετε. Η γυναίκα είναι από μέσα, κρύβεται πίσω από όλο αυτό το emoji, η οποία δεν ξέρω που έχει πέσει κακομοίρα. CEO τη εταιρεία, τι που έχει πέσει κακομοίρα. Δεν ξέρω σε τι
τόσο δά έχει πέσει στο κοντορεβιθούλι. Στο τυρογαριδάκι. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί για να πει σε κάποιον φέρ μου λίγο νερό και α πει τόσο, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί? Θα σου πει λίγο, βάλε. Από τύρι νερό θα σου πει. Ναι, δηλαδή με παίρνει τηλέφωνο ναι. που είμαι κάτω και εσύ είσαι πάνω. Ναι. Παίρνει από την εκπομπή. Και είναι να κάνουμε meeting για την εκπομπή, έτσι. Ωραία. Και μου λε: μπορεί να έρθει και σου λέω: με θε το. Ξέρω εγώ, τι με χρειάζεται για κάτι. Ναι, τόσο. Τι τόσο, καλά, με θε για λίγο, ρε παιδί. Α, είναι τι βλακίε πάνω να δικαιολογήσει την ηλικιότητα την ίδια. Ότι με θε για λίγο, ρε παιδί. Α, σου λέγα: Ελίνα, έλα λίγο πάνω. Ναι, αυτό το λίγο. Ελίνα, έλα. Emoji θα σου πάνω. Στέλνω, μωρί, όλη την ώρα θα σου στέλνω αυτό το emoji. Δεν θα βγει σε εμά, θα σου στέλνω. Και θα σου στέλνω δίπλα. Θα βάζω αυτή τη βλακία τέλο πάντων, τη βλακία αυτή και θα σου βάζω νερό. Δηλαδή, λίγο νερό. Δεν λέμε, μου βάζει λίγο νερό. Θα στέλνει, μου βάζει emoji νερό. Καταλαβαίνεις. Άλλη βλακία δεν μπορούν να σκεφτούν. Είναι επικριτικό σχόλιο για, την ανδρική, για το ανδρικό μόριο το οποίο όλες οι γυναίκες μεταξύ τους θα το στέλνουν. Αγάπη μου, στέλνει τώρα Messenger η Ελίνα τώρα με την κολλητή της. Καλά. Γνώρισα έναν εχθές και τη λέει η άλλη. Καλός, καλός. Καλά, το είχε τόσο. Ναι, το. Το χέρι συντζέτει. Γιατί για τις γυναίκες δεν έχει βγει κανένα emoji. Μόνο για εσάς βγαίνει. Αυτό. Αυτό. Τι να πούμε για εσάς. Δεν ξέρω. Ψάχνουν λέει τώρα να βρουν ένα emoji οι άντρες που να δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι άπιστες. Ότι είναι άπιστες. Emoji για απιστία, ε. Ναι, ναι, για τις γυναίκες μόνο. Πώς να είναι αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά. Βρείτε το. Βρείτε το. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα για το emoji. Ναι. Που λέει κάτι να έχει με κέρατα, ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι για τους άντρες όμως. Ο Νίκος λέει κάτι που να έχει κάνει με λουκάνικα. Κάτι να δείχνει ότι έχει, υπάρχει. Έχει τέτοιο, τέτοιο έχει. Λουκάνικα. Αμέ, έχει τέτοιο. Φραγκφούρτης, χωριάτικο, τι χρησιμοποιείτε συνήθως. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα και στη Βασιλική. Λοιπόν, μετά από ένα πολύ μεγάλο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, κυρίες και κύριοι. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, η στιγμή που όλοι περιμένατε. Το ανέκδοτο από τον Γιώργο. Λοιπόν, μετά από ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, ο μοναδικός επιζών οργανίζει ένα κοκαλάκι και το πετάει δίπλα του συσσωρό με τα κόκαλα που είχε φτιάξει ακριβώς δίπλα του. Ξαφνικά διακρίνει μια ομάδα διάσωσης να πλησιάζει από μακριά. Ξεσπάσε λίγο όμως. Επιτέλους ήρθατε να με σώσετε, Χριστέ μου. Δόξα τω Θεώ, ήρθατε να με σώσετε. Σώθηκα κι εγώ. Η ομάδα φτάνει λοιπόν στο νησί να τον μαζέψει. Στην εικόνα βέβαια τον ανθρώπινο, από τα ανθρώπινα κόκαλα μένει παγωμένη. Γιατί ο τύπος όσο καιρό ήταν στο νησί έτρωγε τους. Κανίβαλος, ναι. Βλέπει τη σωρό με τα κόκαλα δίπλα του, στέκεται παγωμένη και τον κοιτάει. Δεν πλησιάζουν, δεν μπορούν να προχωρήσουν βήμα. Όπως ήταν προφανώς και κατασπαράξει όλους τους νεκρούς επιβάτες. Ο επιζών διακρίνει βέβαια το φόβο στα μάτια της ομάδας, σκύβει το κεφάλι και λέει: συγγνώμη ρε παιδιά, δεν φταίω εγώ, έπρεπε να ζήσω. Είναι αμαρτία να θέλει κάποιος να ζήσει. Είναι αμαρτία να θέλει κάποιος να ζήσει. Ο αρχηγός της ομάδας τον πλησιάζει και του λέει: κανείς ρε αδελφέ, κανείς δεν σε κατηγορεί που θέλεις να ζήσεις. Αλλά για τον Χριστό και την Παναγία, εχθές έπεσε το αεροπλάνο. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.